από τα κόκκινα σε όλη την Ελλάδα και από δεκάδε συνεργαζόμενου και πρόσφατα συνεργαζόμενου σταθμού, του σήμερα δηλαδή. Οπότε το ραδιόφωνο μεταδίδει αυτή την συνέντευξη. Έχουμε κοντά μα τον Πρωθυπουργό τη χώρα, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, για να θα συζητήσουμε όλα σε μία δύοωρη συζήτηση εδώ στο ραδιοθάλαμο του κόκκινου στην Εδώ 19. Κύριε Πρόεδρε, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα Μετά από δύο μισή χρόνια περίπου. Ακριβώ μισή χρόνια. Μάιο ήταν. Αλλάξαν ορισμένα πράγματα εδώ. Έγιναν κάποιε μικρέ <laughs> ανακαινήσει. Αλλά παραμένει η ψυχή η ίδια, νομίζω. Άλλαξαν και στο ΣΥΡΙΖΑ πολλά πράγματα. Και στη χώρα. Και στη χώρα. Να το πιάσουμε λοιπόν το πράγμα από την αρχή και να ξεκινήσουμε με την διαδρομή αυτή προς την Ήκη τη νίκη και τη διαπραγμάτευση. Θα μείνω στη διαπραγμάτευση. Αυτό το εξάμεινο τελικά, τι έχει αποδώσει. Πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε την αποτίμηση στην αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και να μαστιγώνουμε τους ίδιους μας αυτούς, διότι αυτό το εξάμεινο ήταν ένα εξάμεινο μεγάλων εντάσεων και μεγάλων συγκινήσεων. Α, α, βγήκαν στην επιφάνεια τα συναισθήματα και της ε, χαράς και της περιφανίας και, και του δυναμισμού και της αποφασιστικότητας και της στεναχώριας όλα τα συναισθήματα αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας αν προσπαθήσουμε να δούμε νυφάλια αυτή τη διαδρομή α, μόνο περήφανοι πρέπει να είμαστε γιατί δώσαμε αυτή τη μάχη και γιατί από χέρι χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν δίνονται, που δεν επιχειρούνται Επιχειρήσαμε σε αντίξωες συνθήκες και σε πολύ αρνητικούς δυσμενείς συσχετισμούς στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές περιβάλλον να αναδείξουμε το δίκαιο ενός λαού και την δυνατότητα ενός ανελεκτικού δρόμου. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, ανεξάρτητα από το αν οι συσχετισμοί ήταν τόσο ετεροβαρείς που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το αν οι ισχυροί επέβαλαν με τον ένα το άλλο τρόπο την ε, ε, ισχύ τους, αυτό που μένει είναι η ε, ε, απόλυτη επιβεβαίωση σε διεθνές επίπεδο του αδιέξοδου δρόμου της λιτότητας για μια ευρωπαϊκή ε, προοπτική και το δίκαιο ενός λαού που αγωνίζεται. Mm -hmm. Και τέλος νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη διαμορφώνει και ένα τελείως διαφορετικό τοπίο στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι η ίδια μετά το την 12η του Ιούλη. Όταν ε, ο Ιωσο Χάμερμπας βγαίνει και δηλώνει ότι η Γερμανία τίναξε στον αέρα ε, μια στρατηγική 50 χρόνων τη επιβολή μέσα από την πυθό και όχι μέσα από την ισχύ. Ε, ε, νομίζω ότι αυτή είναι μια κουβέντα την οποία να την κρατήσουμε. Θέλω να μείνουμε λίγο στη διαδικασία του, της πεντάμινης εξάμινης διαπραγμάτευσης και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν ήσασταν προετοιμασμένοι η κυβέρνηση και το κόμμα για τον αντίπαλο, τις δυνατότητες, τις δυναμικές ή πήγατε με τις καλές προθέσεις ότι μιλάτε σε θεσμούς. Δεν μας βγήκαν πολλοί θεσμοί ή θεσμοί. Δεν απάντησαν θεσμικά οι θεσμοί. δεν υπήρξαν καλέ προθέσει ούτε από την πλευρά μα ούτε από την πλευρά του. Υπήρξε μια σκληρή διαπραγμάτευση για πρώτη φορά. Και η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν ήταν ότι α, στο τραπέζι υπήρχαν τελείως διαφορετικές στρατηγικές συγκρουόμενες και ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν σχεδίαζε μαζί με τους θεσμούς την Τρόικα ή την, το Κουαρτέτο τώρα πώ mm -hmm. πώς θα ξεγελάσουν ή πώς θα εκβιάσουν τον ελληνικό λαό αλλά υπήρχε από τη μια πλευρά μια κυβέρνηση που είχε τη, και συνεχίζει να έχει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού διεκδικώντας μια άλλη πορεία, μια άλλη προοπτική και από την άλλη τους ε, θεσμούς οι οποίοι αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν και ανεξάρτητοι ουδέτεροι αλλά ε, στρατευμένοι σε ένα συγκεκριμένο mm -hmm. στρατηγικό σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε ενιαία στη γραμμή αυτή της διαπραγμάτευσης ή υπήρχαν άλλες απόψεις όπου κάποιοι περίμεναν ενδεχομένως να απαντήσουν χωρίς υπονοούμενο το λέω αυτό. Την πήρατε πάνω σας στη διαπραγμάτευση. Τα όργανα γνώρισαν τις διαδικασίες. Το κόμμα, κόμμα γνώριζε τι ακριβώ συμβαίνει. Απολύτω γνώριζε. Και όχι μόνο γνώριζε, αλλά. Ε, ε, Καταρχά, η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά. Ναι. Α, άλλο κυβέρνηση και άλλο κόμμα. Mm -hmm. Η κυβέρνηση λειτουργεί συλλογικά, έχει το Υπουργικό Συμβούλιο και το Κυβερνητικό Συμβούλιο. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο είχε τακτική διαδικασία συνεδριάσεων προκειμένου να ενημερώνονται να να οι υπουργοί και να καθορίζουν την πορεία της διαπραγμάτευση. και ταυτόχρονα είχαν δημιουργηθεί και υπάρχουν ακόμα κάποια θεσμικά όργανα μέσα στο κυβερνητικό πλαίσιο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής με τη συμμετοχή συγκεκριμένων υπουργών που καθόριζε επίσης σε πιο, σε πιο τακτικές συνεδριάσεις την πορεία της διαπραγμάτευσης καθώς και η ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης στην οποία κατ' εξαίρεση συμμετείχε τόσο ο γραμματέας ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Όσο και ο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ τη Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να είναι απολύτω ενήμεροι και να συμβάλλουν στι αποφάσει. Άρα το κόμμα είχε σύνδεση με τα κυβερνητικά όργανα. Mm -hmm. Απόλυτη σύνδεση. Και βεβαίω υπήρχαν τακτικέ συνεδριάσει πολιτικής πολιτική γραμματεία. Άλλο ερώτημα πρέπει να, θέσετε, να θέσουμε, κύριε Ροβανίτη, mm -hmm. κατά πόσο το κόμμα συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια της διαμόρφωση των προποθέσεων για να βοηθηθεί η κυβερνητική προσπάθεια ή παρακολουθούσε. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το θέσουμε στου εαυτού μα. Εσεί είστε πρόεδρο του κόμματο. Νομίζω λοιπόν και σα απαντώ ότι και το κόμμα αλλά και την κυβέρνηση η κοινωνία πολλέ φορέ και ο ελληνικό λαό την ξεπέρασε. Τα ξεπέρασε και τα δυο. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν αυτό φάνηκε στο δημοψήφισμα. όχι μόνο. Εγώ έχω την, έχω την αίσθηση ότι πολλέ πολλές φορές α, η, που δίνεται στην ελληνική κοινωνία είναι ότι υπήρχε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης που κάποιοι παιδί παρακολουθούσαν γκρινιάζοντα την ίδια στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια yeah. της τη Αλλά ένα, ένα θέμα είναι η διαπραγμάτευση. Και ένα δεύτερο θέμα είναι και το πώ έχοντα τη διακυβέρνηση προσπαθεί όχι μόνο από τους ε, θεσμικούς δρόμους της διακυβέρνηση, αλλά μέσα και από το πλαίσιο της καθημερινής πάλης, μέσα στους κοινωνικούς αγώνες, διαμορφώνοντας νέα πλαίσια, ξεπερνώντας τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια, να δημιουργήσεις ε, τις ε, δομές και τις υποδομές εκείνες που θα διευκολύνουν και συγκρούσεις με τα κατεστημένα, αλλά και τη στήριξη των στρωμάτων εκείνων που πλήττονται από τις... Ε, από το σημερινό πλαίσιο πολιτική, έτσι όπω έχει διαμορφωθεί. Mm -hmm. Έχω λίγο χρόνο και θέλω να τον αξιοποιήσω εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι σωματικό, είναι ουσιαστικό τη κοινωνία. Ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μπορεί από τη μία να συμπαθεί και να βλέπει με ακόμα πιο θετικό μάτι την πορεία τη κυβέρνηση παρά τι εξελίξει. Υπάρχει όμω ο βασικό πυρήνα των ανθρώπων που έδωσαν μάχη, δηλαδή στην αφίσα, στον δρόμο, στη γειτονιά, που νιώθουν πάρα πολύ ζορισμένοι από την εξέλιξη των πραγμάτων. Εγώ θέλω να ρωτήσω ευθέω και θα το πάμε και παραπέρα. Την εντολή που, ζητήσα, που, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ από τον ελληνικό λαό την κρατάει ακόμα στα χέρια του. Την ίδια εντολή. Τα μνημόνια δεν σκίστηκαν. Έρχεται μια συμφωνία ιδιαίτερα, ιδιαίτερα σκληρή. Βεβαίω, οφείλω να ομολογήσω ότι εσεί βάζετε κυβέρνηση και το κόμμα ότι το βασικό μα θέμα είναι το χρέο. Μπήκε στην κουβέντα. Μην μου απαντήσετε από αυτό. Πάμε στάλα, όμως, στα άλλα όμω. Στα ζώρικα. Στο λογαριασμό. Καταρχά, η εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό ήταν να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, προκειμένου να διαμορφώσουμε τι προποθέσει και τι συνθήκε να σταμα... Ακόμα και αν εμεί ματώσουμε, να σταματήσει ο ελληνικό λαό να ματώνει. Αυτή την εντολή να πήραμε. Να σταματήσει η καταστροφή. Αυτή την εντολή πήραμε. Είχατε πει ότι θα. Πήραμε την εντολή Θα καταργηθούν τα μνημόνια με ένα Πήραμε νο... την εντολή. Ε, τώρα, κύριε Αρβανίτη, καλό θα ήταν ε, να κάνουμε μια κουβέντα με βάση τα δεδομένα τα οποία είχαμε προεκλογικά και μετεκλογικά. το αξίζει. Μην αναφέρεστε σε μια ο, ομιλία μου το 2012. Πριν από τι εκλογέ, δεν είπα εγώ ότι μπορεί να σκιστούν τα μνημόνια με ένα νόμο. Και κανένα δεν το λέει αυτό, γιατί γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά τις συνθήκες. Τις συνθήκες, τις δύσκολες συνθήκες, τι συνθήκε. Τι συνθήκε, τι δύσκολε συνθήκε και ότι υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό έναν υγιεινό περίπατο. Γι' αυτό και ο ελληνικό λαό έχει απόλυτη γνώση και συνείδηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζαμε και τις αντιμετώπισε και ο ίδιος με πολύ μεγάλη ψυχραιμία αυτές τις δυσκολίες. Λοιπόν, άρα ας, μην, ας αφήσουμε αυτό το πλαίσιο μιας λαϊκίστικης προσέγγισης, ότι είπατε θα σκίσετε, δεν είπαμε ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο, είπαμε ότι θα δώσουμε μάχη για να φύγουμε από αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο στο οποίο έχει οδηγηθεί η χώρα μας, εξαιτία πολιτικών αποφάσεων που ελήφθησαν και πριν από το 2008, που yeah. δημιούργησαν τα ελλείμματα και τα χρέη, αλλά και μετά το 2008 που μα έχουν δέσει χειροπρόβαρα. Το θυμάμαι κύριε Πρόεδρε. Είχα και πει να σα πω να ότι... σταματήσουμε την καταστροφή. Και να σα πω, βεβαίως, θα... αυτό κρατήστε εδώ και θα το πω μετά για την καταστροφή. Θα το πω και αυτό. Αλλά να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε ότι δεν υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό μία περίπατο στο δάσο. Ότι θα είναι όλα εύκολα και όλα θα γίνουν μέσα σε μία μέρα είχαμε ένα προγραμματικό πλαίσιο και ζητήσαμε να μας στηρίξει προκειμένου να διαπραγματευτούμε σκληρά ώστε να μπορέσουμε να το εφαρμόσαμε. Και διαπραγματευθήκαμε σκληρά σε πρωτοφανεί συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας. Επί έξι μήνες διαπραγματευόμασταν και ταυτόχρονα υλοποιούσαμε μεγάλο μέρος των προγραμματικών μας δεσμεύσεων για να μην τα μηδενίζουμε όλα. Επί έξι μήνες σε συνθήκες ασφυξίας χρηματοπιστωτική και με τη διαρκή αγωνία αν θα μπορέσουμε στο τέλος του μήνα να α, πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις, να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας στο εσωτερικό, στους ανθρώπους του μόχθου. Αυτή ήταν η διαρκής μας αγωνία. Mm. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταφέραμε να ψηφίσουμε ένα νόμο για την ανθρωπιστική κρίση 200 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Αυτά μπορέσαμε. Υπάρχουν χιλιάδες συνάνθρωποι μας αυτή τη στιγμή που έχουν τη δυνατότητα να έχουν κάποια ουσιαστική ωφέλη από αυτόν τον νόμο καταφέραμε να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες αδικίες της μνημονιακής εποχής σε, στους, στις καθαρίστριες, στους σχολικούς φύλακες, στους ανθρώπους της ΕΡΤ, άνοιξε η ΕΡΤ, σβήστηκε η ντροπή του Μαύρου, ταυτόχρονα ψηφίσαμε έναν νόμο κόντρα στους θεσμούς και στην Τρόικα ως μονομερή ενέργεια που αφορούσε την διευκόλυνση των εκατοδόσεων όπου χιλιάδες διοπαλεστές, επιχειρηματίε επιχειρηματίες βρέθηκαν στην δυνατότητα, είχαν τη δυνατότητα και έχουν τη δυνατότητα ακόμα να διευθετήσουν και διευθέτησαν τα χρέη τους και ανακουφίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είχαμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε νόμους και πέρα από το δημοσιονομικό πλαίσιο που αποτελούν μια προοδευτική εξέλιξη για τον τόπο όπως ο νόμος για την Ιθαγένεια, όπως το νομοσχέδιο για τις φυλακές και την αποσυμφόρησή του. Uh, η εξυγίανση του αθλητισμού, μια σειρά από πρωτοβουλίε, τι οποίε τι πήραμε μέσα σε ένα εξαιρετικά στενό και ασφιχτικό περιβάλλον την ίδια στιγμή που διαπραγματευόμασταν. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, α μην μηδενίζουμε, α μην αεροποιούμε ταυτόχρονα αλλά και α μην μηδενίζουμε. Και αν έχει κανεί την αίσθηση ότι η ταξική πάλι είναι μια γραμμική εξέλιξη και κερδίζεται με το αποτέλεσμα μια εκλογική αναμέτρηση και δεν είναι μια διαρκή αναμέτρηση, είτε βρίσκεσαι στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, α έρθει να μα το εξηγήσει αυτό πώ το εννοεί και πού άλλο έχει συμβεί. Γιατί εδώ έχουμε ένα πρωτοφανέ πείραμα τη ριζοσπαστική αριστερά στη διακυβέρνηση του τόπου σε συνθήκε υπαρκτή Ευρώπη, αυτή τη Ευρώπη, τη νεοφιλελεύθερη Ευρώπη, δηλαδή μια μύγα μέσα στο γάλα. Είχαμε όμω και άλλα πειράματα αριστερών κυβερνήσεων και γνωρίζουμε ότι από τη μια μέρα στην άλλη το να πάρει κανεί τη διακυβέρνηση δεν σημαίνει ότι παίρνει στα χέρια του και του αρμού τη εξουσία. Και η πάλι αυτή είναι διαρκής πάλι. Και δεν αρκεί να δίνεται μόνο στο επίπεδο του κυβερνητικού συμβουλίου, αλλά πρέπει να δίνεται και από τα μεταρρύθμιση των κοινωνικών αγώνων. Έρχομαι στο δημοψήφισμα, κύριε Πρόεδρε, διότι εκεί, κατά τη γνώμη μου, είναι καθαρά υποκειμενική. Νομίζω ότι η, η κοινωνία, οι πολίτε προσπέρασαν και την αριστερά. Σχόλιο το είχα κάνει αμέσω μετά το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ουδή περίμενε ότι θα έχουμε ένα τέτοιο ποσοστό. Το ερώτημα ήταν σαφέ στο δημοψήφισμα, ήταν κατά τη λιτότητα, όμω εκεί συμπεριλήφθησαν και άλλα πράγματα, όπω ήταν το παλιό πολιτικό κατεστημένο, χίλια δύο πράγματα, όπω και η επίθεση των μηντιαρχών απέναντι στην επιλογή σα. Να ρωτήσω καταρχήν, γιατί πήρετε αυτή την απόφαση να πάμε σε δημοψήφισμα, και δεύτερο, σε τι σα βοήθησε, τι βοήθησε την κυβέρνηση και τι βοήθησε τη χώρα. Καταρχά δεν είχα άλλη επιλογή. Γιατί δεν, δεν είχατε τί... άλλη επιλογή, θέλω να το καταλάβω. Ε, ναι, θα σα εξηγήσω, μην <laughs> Έχουμε χρόνο, δύο ώρε Καταρχάς πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας τι ήταν αυτό που είχα στα χέρια μου, εγώ και η ελληνική κυβέρνηση στις 25 του Ιούνιου ποια συμφωνία μου δίνανε και τι είναι αυτό το οποίο, στο οποίο καταλήξαμε εξαιτίας του δημοψηφίσματος. Mm -hmm. Και βεβαίω πρέπει να παραδεχτώ και εγώ ότι ήταν μια επιλογή εξαιρετικά α, α, υψηλού ρίσκου επιλογή. Υψηλού ρίσκου δεδομένο, δεδομένο ότι όπως πολύ σωστά είπατε δεν ήταν ε, η απόφαση της ελληνικής μόνο κόντρα στην ε, επιθυμία των πιστωτών και των εταίρων αλλά ήταν κόντρα και στο διεθνές και παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και στο εγχώριο πολιτικό και μηντιακό σύστημα ήταν όλοι απέναντί μας. Οι πιθανότητε ε, να χάσουμε το δημοψήφισμα ήταν εξαιρετικά μεγάλε, δεδομένου ότι ε, οι εταίροι οδήγησαν τα πράγματα στα άκρα και αποφάσισαν το κλείσιμο των τραπεζών. Όταν πήραμε την απόφαση του δημοψήφισματο, αυτό δεν ήταν δεδομένο ίσα ίσα. Και αν θέλετε, ίσως μου δοθεί σήμερα η ευκαιρία στη συζήτηση που έχουμε μαζί σα να πω και ορισμένα πράγματα, τα οποία μπορεί να μην είναι γνωστά, κάποιε λεπτομέρειε. Ε, ήταν λοιπόν μια επιλογή υψηλού ρίσκου αλλά ήταν μια μονοδρόμος δεδομένου ότι μας δίνανε μια συμφωνία που είχε ε, εξαιρετικά δύσκολα μέτρα σαν αυτά τα οποία έχουμε τώρα, λίγο χειρότερα αλλά εν πάση περιπτώσει δύσκολα και mm -hmm. α, κατά τη γνώμη μου αχρίαστα μέτρα αλλά ταυτόχρονα δεν δίνανε και καμία διέξοδο επιβίωσης διότι δίνανε ε, για αυτά τα μέτρα 10,6 δισεκατομμύρια για πέντε μήνες. Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ναι, θα ήθελα. Η βασική στάση και θέση των εταίρων μας στις συνόδους κορυφής, στα Eurogroup, ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις Δεσμεύσει και τι υποχρεώσει τη, δηλαδή την πέμπτη αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματο, mm -hmm. αυτά τα οποία έχει αφήσει στη μέση ο κ. Σαμαρά, να πάρει ολοκληρώνοντα αυτέ τι δεσμεύσει, που είναι ουσιαστικά οι δεσμεύσει που έχουμε και τώρα, ε, την πέμπτη αξιολόγηση ολοκληρώνουμε σε ένα πιο ευρύ πρόγραμμα. Ακριβώ τα ίδια είναι. Να, α, να κάνει λοιπόν να ολοκληρώσει τι δεσμεύσει τη και να πάρει ό,τι απομένει από το προηγούμενο πρόγραμμα σε χρηματοδότηση. Δηλαδή. Uh, 10 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, 7 δισεκατομμύρια και 3,6 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 7 από το, τα υπάρχοντα και 3,6 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συν uh, περίπου 2 δισεκατομμύρια αύξηση των εντόγων γραμματείων που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα μετά την εκλογή μα έβαλε ω όριο πάρα πολύ χαμηλό για να μην μπορεί να υπάρξει ένα περιθώριο ανάσα στην ελληνική οικονομία. Ουσιαστικά δηλαδή μα α, περίπου α, 12,6-13 δισεκατομμύρια για πέντε μήνες παράταση μέσα στους οποίους πέντε μήνες θα είχαμε τέσσερα διαδοχικά review δηλαδή όλο αυτό το πρόγραμμα που μας λένε τώρα έχετε τρία χρόνια να το εφαρμόσετε θα το εφαρμόζαμε σε πέντε μήνες τα χρήματα που θα παίρναμε θα ήταν τα υπολοιπόμενα από το προηγούμενο πρόγραμμα ούτε ένα ευρώ φρέσκο χρήμα διότι αυτή ήταν η απέτηση των Ολλανδών, των Φιλανδών, των Γερμανών το βασικό και μεγάλο πρόβλημα, πολιτικό πρόβλημα, των βόρειων κυβερνήσεων ήταν ότι επουδενή δεν θέλαν να πάνε στι βουλέ του, στα κοινοβούλια του και να πούνε Δίνουν μέσα ένα ευρώ φρέσκο χρήμα για την Ελλάδα, διότι είχαν και αυτοί αυτοεγκλωβιστεί στο κλίμα του λαϊκισμού ότι οι εργαζόμενοι και οι λαοί του πληρώνουν του τεμπέλιδε Έλληνε. Ένα κλίμα που ήδη το φτιάξανε. Το οποίο φυσικά είναι απολύτω ανακριβέ διότι πληρώνουν τι τράπεζε και τα δάνεια των τραπεζών, δεν πληρώνουν του Έλληνε. Καλά, αυτό χρησιμοποιήθηκε και από την. Η βασική λοιπόν. Πάνω, ναι. Η... Το... ναι. Η... Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα αυτό. Το άκουσα και από τον κύριο Μημάρα και τον Ουκρανό εργάτη. Για τον ε, Σλοβαίκο. Μα καλά, Στον... δεν ο... υπάρχει καμιά εργάτη... αμφιβολία που... ότι. Πληρώνει οι... τον Έλληνα. Οι πρόσωποι αστικού του αστικού πολιτικού μπλοκ στην Ελλάδα φέρνανε και μάλιστα χωρί επεξεργασία τα ίδια επιχειρήματα των ομοδιδατών του στο εξωτερικό. Ε, έλεγα λοιπόν ότι το δημοψήφισμα, το ισχυ... η ισχυρή στάση του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα κόντρα σε Θεού και δαίμονες, τι κατάφερε. Να διεθνοποιήσει το πρόβλημα, να το βγάλει από τα σύνορα, να ξεμπροστιάσει, να το πω έτσι λαϊκά, mm. να απογυμνώσει το σκληρό πρόσωπο των εταίρων και δανειστών, να α, δημιουργήσει την αίσθηση στην παγκόσμια κοινή γνώμη ότι εδώ δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να τους ταΐζουν αλλά εδώ υπάρχει ένας λαός που αντιστέκεται και διεκδικεί δίκιο και προοπτική αυτό ανάγκασε κατά την άποψή μου τις, ε, τα πράγματα και στα όρια τους τα όρια των αντοχών της Ευρωζώνης φτάσαμε να διαμορφωθούν συσχετισμοί και εντό. Άλλη στάση είχε η Γαλλία, άλλη στάση είχε η Ιταλία, άλλη, άλλη στάση, οι βόρειε χώρε. Ώστε να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο βεβαίω και είναι εξαιρετικά δύσκολο σε ό,τι αφορά το τι οφείλουμε να συνεχίσουμε να πράττουμε, αλλά από την, άλλη μευρα... από την άλλη πλευρά, έφτασε στα όρια αντοχής και συνοχής την Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη την επόμενη μέρα και η πορεία της Ευρώπης στο μέλλον θα είναι διαφορετική. Θυμηθείτε το αυτό. Οι επόμενοι έξι μήνες θα είναι κρίσιμοι και οι σχετισμοί που θα διαφορετηθούν σε αυτούς τους έξι μήνες επίσης κρίσιμοι. Αυτή τη στιγμή είναι ένα αμφιβόλο η πορεία η στρατηγική πορεία της ευρωζώνης και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκδοχές ανάγκασε όλους όσους λέγαν ούτε ένα ευρώ φρέσκο χρήμα να αποφασίσουν όχι μόνο ένα ευρώ αλλά 83 δισεκατομμύρια. Άρα από τα 13 δις σε πέντε μήνες πήγαμε στα 83 για τρία χρόνια συν το πολύ ουσιαστικό που είναι η δέσμευση για την απομείωση του χρέους που θα γίνει ε, αμέσως μετά το πρώτο review, δηλαδή τον Νοέμβριο, mm. που κατά την άποψή μου είναι κλειδί για το εάν θα μπορέσει η χώρα να μπει σε μια τροχιά εξόδου από την κρίση ή όχι. Διότι mm. καλά τα παραμύθια ότι βγαίναμε από το μνημόνιο με τον κύριο Σαμάρα και τον κύριο Βενιζέλο, που θα μας πηγαίναν σε δίθεν πιστοτική γραμμή με μόνο το σχέδιο χαρδούβελη, το mail χαρδούβελη, όμως η πραγματικότητα είναι ότι το παραμύθι είχε λύκο, ο λύκο είναι το χρέο που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Mm -hmm. Με χρέο 180 προ 200% δεν βγαίνει στι αγορέ και δεν μπορεί να έχει μια ευσταθή οικονομία. Άρα λοιπόν ο δρόμο που έχουμε μπροστά μα είναι είτε η απομείωση, είτε η διαγραφή του χρέου, η ελάφρυνση, σε κάθε, σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα για ένα χρονικό διάστημα α, α, αρκετά σημαντικό η χώρα να μπορεί να έχει αυτό που λέμε δημοσιονομικό περιθώριο. Να μην υποχρεούται σε στρατόδι πρωτογενή πλεονάσματα που προκειμένου να πληρώνει ένα χρέο που δεν ξεπληρώνεται. Θα επιμείνω στο δημοψήφισμα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα όχι, κύριε Πρόεδρε. Και ψήφισα όχι σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση. Το θυμάστε το ερώτημα, κύριε Βανίδη. Απόλυτα. Για πείτε το μου. Ήταν ουσιαστικά η πρόταση που, έδωσε, που έφεραν οι Τροϊκανοί και έδωσε ένα όχι στη λιτότητα. Το θυμάστε το ερώτημα, επαναλαμβάνω. Ναι, τώρα τι μου κάνετε μάθημα. Τότε, <laughs> το, θυμάμαι. Σε γενικέ γραμμέ ναι, το, το δε θυμάμαι. Δε ήταν δε ναι. αν συμφωνούμε με την πρόταση των ε, Ευρωπαίων Εταίρων στη συγκεκριμένη, για μια συγκεκριμένη. Ε... Σα το λέω ε, όχι για να σα κάνω μάθημα. Ε, εντάξει, ούτε στο. για να παίξουμε <laughs> τη μνήμη σα, αλλά για να σα πω ότι είχε δύο σκέλη. Είχε δύο σκέλη, ναι, βεβαίω. Ήταν το σκέλο που αφορούσε στην πρόταση των προαπαιτούμενων μέτρων, Α. Και το σκέλος Β ήταν στην πρόταση που αφορούσε το χρονοδιάγραμμα της χρηματοδότηση. Σωστό είναι. Το, το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα τη χρηματοδότηση. Σωστό είναι αυτό. Και αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί και να μην ωρεοποιούμε τα πράγματα, οφείλουμε να πούμε ότι σε σχέση με το ερώτημα Α, αυτό που ήρθε μετά το δημοψήφισμα είναι ε, παρόμοιο με αυτό που απέρριψε ο ελληνικό λαό. Δηλαδή, ήρθε ένα σχέδιο με, με, με μέτρα κατά τη βελτιωμένα σε σημεία, σε κάποια. Πιο δύσκολα, όπω για παράδειγμα αυτό που μπήκε τελευταία στιγμή στο τραπέζι, όπω το ταμείο mm, για τα 30 mm. επόμενα χρόνια για την αποπληρωμή του χρέου. Αλλά σε πολλά άλλα σημεία οφείλω να πω ότι είναι βελτιωμένο, όπω στο ΕΚΑΣ, το οποίο δεν καταργείται, διότι το πρόγραμμα Juncker μιλάει για κατάργηση του ΕΚΑΣ, μιλάει αν θυμάστε καλά, για αύξηση του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 23%, μίλαγε για άμεση αναστολή τη δέντρα ελλείμματο. Θα τα πούμε αν θέλετε αυτά ένα προς Θέλ, ένα. Ναι. Στο ερώτημα Β όμω, και εδώ πρέπει να μας τα πούμε όλοι είναι η μέρα με τη νύχτα. Είχαμε 5 μήνε 10 δι 5 review. Έχουμε 83 δι, δηλαδή πλήρη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για το α, μεσοπρόθεσμο α, διάστημα 2015-2018. 47 δις για τις πληρωμές τις εξωτερικές, 11,5 για τα ρέπος, 4,5 δις για τις λεξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, συν 20 δις για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Συν η δέσμευση ισχυρή και ουσιαστική για το ζήτημα του χρέους. Άρα στο α, ε, ουσιαστικά στο ερώτημα α υπάρχει μια, α, ε, μια υποχώρηση από την της ελληνικής κυβέρνησης. Στο ερώτημα β, Υπάρχει μια καλυτέρευση mm -hmm. και άρα το δημοσίευμα με... να... έπαιξε το ρόλο του. Θέλω να... Ναι, ξέρετε κάτι. Έχει αξία να ακουστούν και ιδιαίτερα στο κόκκινο και να μάθουμε, γιατί μαθαίνω και γι' αυτό και δεν διακόπτω κιόλα τη διαδικασία, την αλήθεια δηλαδή. Τι έχει συμβεί. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν έχει βάλει κάτι Την αλήθεια, κύριε Βαλέρο, εγώ δεν την τη στιγμή από τον ελληνικό. Το ελικοδά. ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Και σα θυμίζω ότι το κρίσιμο εκείνο βράδυ τη Τετάρτη πριν το δημοψήφισμα όπου κάποιοι είχαν δημιουργήσει συνθήκες ε, ε τη στη χώρα. Κάποιοι βγαίνανε και λέγανε να μπούμε στο Μαξίμου, να το να καταλάβουμε. Τα, το θυμάστε. κάποιοι βγαίνανε και κάνανε δηλώσεις ότι εδώ η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε μια τρομακτική οικονομική καταστροφή. Αναδεικνύοντας τις ουρές, στις τράπεζες που οφείλω να, 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 ομολογήσω με μεγάλη ψυχραιμία ο ελληνικός λαός και κάνει μεγάλο κόπο Ορισμένα τηλεοπτικά συνεδρία για να βγουν κάποιου να δει αν ασχετούν. Ήταν φοβερή αυτή η ψυχραιμία που επέτρεψε ο ελληνικό λαό. Αλλά το κλίμα το θυμάστε εκείνη την Τετάρτη. Εγώ βγήκα στον ελληνικό λαό και είπα την αλήθεια. Δεν βγήκα στον ελληνικό λαό να του πω: Κάνω δημοψήφισμα για να σε βγάλω από το ευρώ. Βγήκα και είπα στον ελληνικό λαό: Κάνω δημοψήφισμα για να κερδίσω διαπραγματευτική δυναμική. Και ότι αν ψηφίσει όχι, θα έχω μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυναμική. Αυτό είπα. Ωραία. Και ότι σε 48 ώρε θα προσπαθήσω να φέρω συμφωνία. Τώρα, ορισμένοι επιχειρούν μια λαθροχειρία. Και είναι λαθροχειρία αυτό. Ο ελληνικό λαό ψήφισε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Δεν ψήφισε την έξοδο από το ευρώ. Oh, όχι, είναι σαφέ αυτό. Το βέβαια. όχι στην κακή συμφωνία, και άρα ναι σε μια καλύτερη, δεν ήταν όχι στο ευρώ, ναι στη δραχμή. Να, να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Και εγώ, α, κύριε Αρβανίτη, α μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ε, ότι είχα λάθος εκτιμήσεις, λάθος υπολογισμούς, αυταπάτες, όμως ε, σε κάθε στιγμή και σε κάθε βήμα, και νομίζω δεν το είχε κάνει άλλο αυτό, έλεγα τα πράγματα από το όνομά του. ενημέρωσα δύο φορές στη Βουλή, ανοιχτή διαδικασία, η διαπραγμάτευση δεν είχε κλειστά χαρτιά. Όλα στη φόρα και όλα ανοιχτά. Σε κάθε βήμα ενώ τον ελληνικό λαό του έλεγα τις δυσκολίες, του έλεγα τις προθέσεις μου, το τι σχεδιάζω, ακόμα και την κρίση στιγμή του δημοψηφίσματο, τόσο με τα διαγγέλματά μου, όσο και με τη τηλεοπτική συνέντευξη ε, λίγο πριν κλείσει η, η καμπάνια, είπα ακριβώ το σχεδιασμό μου και ακριβώ την αλήθεια στον ελληνικό λόγο. Με στα χέρια σα τι πολλέ ώρε τη διαπραγμάτευση και με, στα χέρια σα τη μεγάλη πλειοψηφία που έδωσε ο ελληνικό λαό ρεκόρ 61,2%. Ενδεχομένω θα ήταν και παραπάνω αν δεν είχαμε τέτοια πολύ μεγάλη ε, αντεπίθεση από τα μίντια θα ήθελα να μου πείτε ένα πράγμα με τι θα ήσασταν ικανοποιημένος να γυρίσετε από τις Βρυξέλλες καταρχήν καταρχάς πρέπει να σας πω για να πούμε να βάλουμε όλα σε μια σειρά το δημοψήφισμα αποφασίστηκε τη μέρα του Δελεσυγράφου στις 25 Ιουνίου mm αν δεν κάνω λάθος ήταν Παρασκευή πρωί Παρασκευή σε μια σύσκεψη που κάναμε στις Βρυξέλλες έχοντας μπροστά μας να αποφασίσουμε μια α, ταπείνωση χωρίς διέξοδο αδιέξοδο δηλαδή την τη, τη πολιτική καταδίκη μιας κυβέρνησης και ίσως τελικά να ήταν και αυτός ο στόχος ε? το γεγονός ότι μας δώσαν αυτό take it or leave it, και θυμάστε και τις φράσεις τότε του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «The game is over» Ίσως <virtue> ναι, ε? Ε, <characteristics> να αποσκοπούσε και στο ότι ε, θέλανε οι άνθρωποι και δεν το κρύβανε οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο κύριος Σούλτς το είχε πει με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Ε, ε, ενδεχομένως αυτή η κυβέρνηση να ήταν και να για κάποιους να παραμένει ω μια κυβέρνηση τελείω διαφορετική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μια αρεστή. Είπα λοιπόν δεν είχαμε άλλη επιλογή. Αποφασίσαμε αυτό. Αποφασίσαμε να δώσουμε τη δημοκρατία για έξω, να δώσουμε τον λόγο στο λαό. Το βράδυ συγκάλεσα με το που έφτασα στις, από τι Βρυξέλλε στην Αθήνα, συγκάλεσα το κυβερνητικό συμβούλιο, όπου πήραμε την απόφαση. Διέκοψα τη συνεδρίαση για να επικοινωνήσω με τη Μέρκελ και τον Ολάντ. Του είπα την απόφασή μου. Το ίδιο πρωί του είχα εξηγήσει ότι αυτό που μου δίνουν δεν είναι μια έντιμη λύση. Του είπα την απόφασή μου και του ζήτησα να βοηθήσουν. Με ρώτησαν τι θα προτείνει στον ελληνικό λαό. Του είπα θα προτείνουν να το απορρίψουν, ως, όχι όμω ω επιλογή ρήξη, αλλά ω επιλογή ενίσχυση τη διαπραγματευτική δυνατότητα την επόμενη εβδομάδα να πάμε σε κάτι καλύτερο. Και του ζήτησα να βοηθήσουν ώστε να πάμε ψύχραμα και ήρεμα σε αυτή τη διαδικασία να βοηθήσουν ώστε να δοθεί από το Eurogroup που θα συνεδρίαζε σε 48 ώρες η εβδομαδία παράταση του προγράμματος προκειμένου το δημοψήφισμα να διεξαχθεί μέσα σε πλαίσια ασφάλειας και όχι σε συνθήκες ασφυξίας και με κλειστές τράπεζες. Με διαβεβαίωσαν τότε και οι δύο ότι από την πλευρά τους θα κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή την κατεύθυνση. Μόνο θυμάμαι η καγκελάριο μου έθεσε το ζήτημα ότι ξέρει, εγώ σε προειδοποιώ, θα πω ανοιχτά και δημόσια ότι κατά την άποψή μου αυτό το δημοψήφισμα, α, όποιο ερώτημα και αν έχει, ε, κρύβει το ερώτημα ε, ευρώ ή Τη είπα διαφωνώ κάθετα με αυτό. Το ερώτημα δεν είναι ευρώ ή δραχμή. Δεν είναι αυτό, βεβαίω. Το ερώτημα είναι αυτό που βάζουμε. Παρ' όλα αυτά, εσύ έχει το δικαίωμα να πει ό,τι θέλει. Εκεί έκλεισε η συζήτηση. Δεν τηρήθηκε αυτή η υπόσχεση. Σε 48 ώρες α, το Eurogroup πήρε μια τελείως διαφορετική απόφαση. Και της πήρε αυτή την πολιτική απόφαση, τη διαφορετική απόφαση το Eurogroup την στιγμή που εμείς ψηφίζαμε στη Βουλή. Ήταν τα πράγματα τελεσμένα. Mm -hmm. Η απόφαση του Eurogroup οδήγησε σε 24 ώρες στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην αυξήσει τον ΕΛΑ, που μας οδήγησε στην αναγκαστική απόφαση να δεθούν η έλεγχη κεφαλαίων, τα capital controls στις τράπεζες... προκειμένου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα. Άρα, λοιπόν, θέλω να εξηγήσω... και νομίζω ότι το έχω κάνει, αλλά για άλλη μια φορά... ότι η, η απόφαση να, μπουν, να κλείσουν οι τράπεζες, να μπουν capital controls... ήταν μια απόφαση, κατά την άποψή μου, α, εκδικητική... σε μια α, επιλογή μιας κυβέρνησης να οδηγήσει α, στη λαϊκή τιμιγορία ένα πλαίσιο για πραγμάτες που ήταν σε κρίσιμη φάση σε κρίσιμη καμπή η επιλογή που είχαμε ήταν να κάνουμε πίσω και άρα να γυρίσουμε πίσω και να πάρουμε μία α, 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 να συμφωνήσουμε σε αυτό που μας δίνανε μέχρι τότε δηλαδή στο παντάμινο, στο αδιέξοδο και να α, κόψουμε τη δυνατότητα να, 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 μην, να στερήσουμε τη δυνατότητα από τον ελληνικό λαό να εκφραστεί και άρα να μην κερδίσουμε και αυτό που κερδίσαμε, αυτή τη μεγάλη δικαίωση, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινή γνώμη. Το ότι ολόκληρο ο κόσμο πια στρέφει τα μάτια του στην Ελλάδα, και ολόκληρη η Ευρώπη και οι λαοί και τα κινήματα, και βλέπουν ένα, όχι ένα λαό τεμπέλη που θέλει να ζει με δανεικά, αλλά ένα λαό που αγωνίζεται για το δίκιο του. Και αυτή την κατάκτηση κανένα δεν μπορεί να μα εστερήσει. Είναι τώρα. ακόμα χαρτί το όχι για εσά. Το, το δημοψήφισμα όχι είναι χαρτί. Είναι χαρτί, χαρτί. Όχι. Κύριε Αρβανίτη, υπάρχει καμία αμφιβολία mm. ότι είναι τεράστιο χαρτί. Το ότι μπορεί στι δύσκολε στιγμέ να δείχνει ότι μια κυβέρνηση δεν είναι κόντρα στο λαό με του εκβιαστέ, αλλά μαζί με το λαό και αντιστέκεται. Αυτό είναι τεράστια, τεράστια νίκη. Την οποία νίκη δεν θα τη χαρίσουμε σε κανέναν. Ούτε και σε αυτού που προσπαθούν να την οικειοποιηθούν εκ των υστέρων. λάθρα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Και εκ του ασφαλού, μάλιστα. Και το ασφαλούς. Εκ του ασφαλού. Εκ του ασφαλέστατου, όχι εκ του ασφαλού. Δηλαδή, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Να τα πάρουμε με, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Λοιπόν, ε, το δημοψήφισμα λοιπόν αυτό έκανε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και τη δημοκρατική του επιλογή το κέντρο του πλανήτη. Το κέντρο του πλανήτη. Ήταν ένα δημοψήφισμα κόντρα σε θεούς και δαίμονες όλοι οι εταίροι μας, οι πιστωτές μας, αλλά και ε, η παγκόσμια, ας το πω έτσι, κυρίαρχη τάξη, έλεγε ότι το ερώτημα είναι ευρώ η δραχμή. Το ερώτημα όμως το έχει βάλει η κυρίαρχη ελληνική κυβέρνηση και ήταν αυτό που αποτυπώνονταν στο χαρτί. Και αναγκάστηκαν όλοι αυτοί που επί μια εβδομάδα λέγανε ευρώ η δραχμή, τη Δευτέρα να πούν, ε, εντάξει δεν ήταν ευρώ η δραχμή, ήταν ένα διαπραγματευτικό τρίκ. Το περιμένατε το αποτέλεσμα. Μικρή, απλή ερώτηση. Ότι θα ήταν τόσο μεγάλο το εύρος της ε, νίκης του Όχι Με το χέρι στην κερδιά Κοιτάξτε, ομολογώ ότι Μέχρι την Τετάρτη ε, Είχα την αίσθηση ότι θα είναι μια Πολύ αμφίροπη μάχη, μάχη. Mm. Από την Πέμπτη και μετά α, Άρχισε να συνειδητοποιώ Ότι θα κερδίσει το Όχι Και την Παρασκευή ολοκλήρωσα Αυτή την αυτή εντύπωση είναι, Με την αγκαλή σκέντρωση ε, Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε Και σημαντικό ρόλο η διαβεβαίωση που έδιναν στον ελληνικό λαό ότι δεν παίζω κορώνα γράμματα την ε, ανθρωπιστική καταστροφή ότι δεν παίζω κορώνα γράμματα την επιβίωση της χώρας και των λαϊκών στρωμάτων ότι δεν πρόκειται να α, παίξω κορώνα γράμματα εγώ ως προθυπουργός το αν α, οι συμπολίτες μας που έχουν α, το μόχθο μιας ολόκληρης ζωής α, Αποταμιεύσει στι ελληνικέ τράπεζε και δεν φρόντισαν να το βάλουν, να το βγάλουν τα λεφτά του, να τα πάνε σε στρώματα στι τράπεζε του εξωτερικού, θα χάσουν έναντι των πονηρών που τα βγάλουν. Θα χάνανε εξωτερικού. ποσοστό. Θέλω να το ξέρω αυτό. Στο τραπέζι έπεσε, έπεσε το, το θέμα δηλαδή των καταθέσεων σοβαρά και σε τι ποσοστό, τύπου... Κύριε Αρβανίτη, ε, στο τραπέζι πέσανε πολλέ φορέ πολλά τρομοκρατικά σενάρια. Το πραγματικό όμως σενάριο ήταν το εξής. Ε, ήξερα την ώρα που 17 ώρες έδινα αυτή τη μάχη, μόνος, και με σκληρούς όρους, ότι αν έκανα αυτό που έλεγε η καρδιά μου, να σηκωθώ να τα βροντίξω και να φύγω, την ίδια μέρα θα έπεφταν τα τραπεζικά καταστήματα των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, Μιλάμε για ένα ενεργητικό 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, πάνω από τα 350 καταστήματα, γύρω στα 40.000 εργαζόμενοι. Finance Bank στην Τουρκία, τράπεζες στα πεζικά καταστήματα στην Σερβία, στην Φύρο, στην Βαλκανική, ναι. στη Βαλκανική και στην Κεντρική Ευρώπη. Και σε 48 ώρες θα, θα τελείωνε η ρευστότητα έστω και αυτών των 60 ευρώ, αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Το σημαντικότερο ήταν ότι 48 ώρε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποφάσιζε το επιπλέον κούρεμα των κολάντρελ των ελληνικών τραπεζών, ενδεχομένω και την απέτηση των δανείων που είχαν δοθεί, που θα σήμαινε αρχικά την κατάρρευση τη Eurobank, ακολούθω ενδεχομένω και τη Εθνική. Και ίσω στην πορεία και του συνόλου των τραπεζών. Δηλαδή δεν υπήρχε θέμα κουρέματο, υπήρχε θέμα κατάρρευση. Σαφέ. Κατάρρευση θα σήμαινε ότι ε, όχι ότι θα κουρεύονταν οι αποταμιεύσει, αλλά δεν δε θα υπήρχαν αποταμιεύσει. Συνεπώ ήξερα πάρα πολύ καλά, και παρόλα αυτά έδωσα αυτή τη μάχη ε, προσπαθώντα ε, να συμβιβάσω τη λογική με την επιθυμία και η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν και οι εταίροι μα επί 17 ώρε, γνωρίζοντα ότι αν θα φύγω, μάλλον θα ξαναγυρνούσα. Ίσως και με δυσμενέστερου όρου. Αλλά ήμουν σε ένα δίλημα για το τι πρέπει να κάνω. Δεδομένου ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη έλεγε «Δεν Και το έλεγε, είχε γίνει πρώτο hard παγκοσμίω. παγκοσμίως. Mm -hmm. ε, άρα από τη μια ήταν η λογική και από την άλλη το πολιτικό αισθητήριο το πώς μπορεί να χειριστεί κανείς τα πράγματα. Δύσκολες αποφάσεις. Ε, σε τελική ανάλυση όμως θεωρώ ότι το να επικρατήσει στην, στην τελική απόφαση το αίσθημα της προστασίας των λαϊκών στρωμάτων και της χώρας και της αριστεράς από μια αντεκδίκηση σκλήρη που ενδεχομένως να κατέστρεφε πολιτικά την Ευρώπη αλλά θα κατέστρεφε πολιτικά, οικονομικά την Ελλάδα, όχι πολιτικά ήταν μια ορθή επιλογή. Ήταν μας... Μια πολύ επιλογή ευθύνη, κύριε Τσίπρα. Κυρίε κύριε κύριοι, ακούτε, κόκκινο. Είναι μαζί μα από τι 12 και 10 ο πρωθυπουργό, ο κύριο Αλέξη Τσίπρα, σε μια κουβέντα εφόλη τη ύλη. Δεν θέλω να παρεμβαίνω ιδιαίτερο, θέλω να ακούω, να μαθαίνουμε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μα. Δεν είναι εδώ μάχη εντυπώσεων. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, και κλείνουμε το κομμάτι τη διαπραγμάτευση για να έρθουμε και στα άλλα θέματα που τρέχει διαπραγμάτευση ήδη, ήδη σε διαπραγμάτευση είμαστε. Αυτή η ιστορία των Βρυξελών, εσεί πια και νυφάλια τη θεωρείτε ήττα, τη θεωρείτε ανακοχή, τη θεωρείτε νίκη. Και το λέω αυτό γιατί σα άκουσα με τα αυτιά μου να λέτε ότι εσεί αυτό το πρόγραμμα δεν το πιστεύετε. Δεν πιστεύετε ότι θα βγει. Όμω, καλείτε την κοινοβουλευτική ομάδα και τη Βουλή να το ψηφίσει. Τι ακριβώ έχετε στο μυαλό σα. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχάς θεωρώ ότι το είπα και στη Βουλή είναι μια πύριος νίκη των εταίρων και δανειστών μια μεγάλη ηθική νίκη της Ελλάδας και της κυβέρνησης αριστεράς. Α, και μια ένας συμβιβασμός σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και το πολιτικό σκέλος. Ξέρετε οι συμβιβασμοί είναι στοιχείο της πολιτικής πραγματικότητας και στοιχείο και της επαναστατικής ε, τακτικής. Για τους συμβιβασμούς πρώτος μίλησε ο Λένι στο βιβλίο του αριστερισμού παιδική ασθένεια του κομμουνισμού» και αφιέρωσε πολλές σελίδε για να εξηγήσει ότι οι συμβιβασμοί είναι μέρος της επαναστατικής τακτικής. Mm -hmm. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λέει σε ένα σημείο ότι όταν ένα ληστής έρχεται και σου με το όπλο παραδεταμένο τα λεφτά σου ή τη ζωή σου εσύ ως επαναστάτης τι πρέπει να κάνεις να του δώσεις τη ζωή σου να του δώσεις τα λεφτά σου ώστε να διεκδικείς τη δυνατότητα να ζήσεις για να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι και αν του δώσεις τα λεφτά σου αυτός είναι ένα άθλιος συμβιβασμός και γίνεσαι συνένοχος και συνυπεύθυνος με τον ληστή τα λέγει ο αυτά τότε λοιπόν, ε, αντιμετωπίσαμε λοιπόν ένα εκδιαστικό δίλημα και το εκβιαστικό δίλημα έχει αυτές τις, 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 αυτόν τον κινησμό. Ή το συμβιβασμό, τον yeah. δύσκολο, τον επώδυνο συμβιβασμό, ή μια οικονομική καταστροφή, η οποία θα ήταν διαχειρήσιμη για την Ευρώπη, πολιτικά όχι διαχειρήσιμη, όπω πολιτικά δύσκολα διαχειρήσιμο είναι και αυτό που έγινε. Το αποτέλεσμα που βγήκε. Αλλά οικονομικά θα ήταν διαχειρήσιμο, για την Ελλάδα και, και την ελληνική αριστερά δεν θα ήταν διαχειρήσιμο. Σήμερα, εδώ, σήμερα, κύριε Αρβανίτη. Ε, Γίνεται ένας σκουρνιαχτός απίστευτος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από συστημικά μέσα που ζητούν ακόμα και ποινικέ διαδικασίες για το αν ο Βαρουφάκης σχεδίαζε, δεν σχεδίαζε, είχε πλάνο διαχείρισης κρίσης, δεν είχε πλάνο διαχείρισης κρίσης. Φανταστείτε να υπήρχε και οικονομική καταστροφή τι θα γινόταν σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι... Δίνουμε έναν αγώνα πολλές φορές ε, Παίζοντας και σε επίπεδο πολιτικό Αλλά όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικό mm. Το κεφάλι μας ε, κορώνα ε, Και τη δίνουμε αυτόν τον αγώνα έχοντας το πλευρό μας όμως τη μεγάλη ουσία του ελληνικού λαού Και αυτόν μας δίνει δύναμη Κύριε Πρόεδρε άξιζε αυτή όλη η διαδικασία Για να φτάσουμε εδώ, πολιτικά μιλάμε Εδώ που βρισκόμαστε με τι. Τράπεζες ακόμα κλειστές, με μια τεράστια ζημιά στην ήδη βαλόμενη ελληνική ε, οικονομία. Πραγματικά ρωτώ αν άξιζε. Ε, εγώ δεν μετανιώνω ούτε, ούτε στιγμή για ό,τι έγινε αυτούς τους πέντε μήνες. Άξιζε τον κόπο και θα σας πω ότι και για την οικονομία τα πράγματα είναι αναστρέψιμα. Καταρχάς να πω πολιτικά αν άξιζε τον κόπο. Άξιζε τον κόπο η Ελλάδα να γίνει πρωτοσέλιδο με θετικού όρου. Η Ελλάδα και η ελληνική σημαία να κυματίζει στι διαδηλώσει στι μεγάλε πρωτεύουσε τη Ευρώπη. Χιλιάδε κόσμου στην Ιρλανδία, στη Γαλλία, στη Γερμανία <coughs> να διαδηλώνουν για αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό. Άξιζε τον κόπο, ναι. Αξίζει Μα θεωρείται είτε όμω και κύριε συνεχίζει πρόεδρε. να αξίζει το κόπο. Φωτογραφίζουν... Θεωρείται ήττα για ορισμένου μικρόμυαλου που θεωρούν ότι η επανάσταση θα γίνει δια τη εφόδου στα χειμερινά ανάκτορα και θα διαρκέσει Όχι, μια στιγμή. Όχι, το λέω για τι δημοσκοπήσει του Ποδέμου. Δεν, δεν θεωρεί... λέω για αυτά τα πράγματα που θεωρούν. Οι Ποδέμου έχουν μπροστά του τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εναλλακτική. Mm. Δεν θα την είχαν αν αυτό που είχε επισυμβεί στι 12 του Ιουλίου ήταν μια τεράστια οικονομική καταστροφή. Οι Ποδέμου έχουν κάθε δυνατότητα μπροστά του να κερδίσουν και έχουν τρει μήνε μπροστά να δώσουν αγώνα και μάχη και είναι μέρο τη αλλαγή που έρχεται στην Ευρώπη. Η εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία τον Νοέμβρη. Mm -hmm. Όπω και οι μετατοπίσει και οι μετασχηματισμοί που θα γίνουν Κύριε και στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε λίγο γρήγορα, ε, γιατί έχω και τα μηνύματα κρατών και είναι πολύ σημαντικέ ερωτήσει. Ναι, ε, Πώ θα η αριστερά κι εσεί. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω για το οικονομικό σκέλο όμω. Ναι, γιατί μίλησα ναι, 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 για, για, για μια καταστροφή κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βεβαίω έχει συντελεστεί ζημιά από τα capital controls τα πράγματα όμως είναι αναστρέψιμα προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία γιατί επιμένω δεν είμαστε μόνοι μας το σχέδιο των ακραίων συντηρητικών κύκλων για Brexit παραμένει στο τραπέζι και θα παραμένει ε, μέχρι και την απόφαση για το για την απομείωση του ελληνικού χρέους mm -hmm. απόφαση που θα σηματοδοτήσει το αν το ταμείο θα συμμετέχει ή δεν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα Ε, Λέω λοιπόν ότι είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Η χώρα ούτω ή άλλω σκεφτείτε, εάν δεν υπήρχε πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και δεν υπήρχε αυτή η διεκδίκηση, ήταν υποχρεωμένη να έχει πρωτογενή πλεονάσματα 4%, νομίζω 3,5% το 2015 και 4,5% από το 2016 και μετά. Σωστό είναι αυτό. Ενώ σήμερα δεν έχει αυτή την υποχρέωση, έχει την υποχρέωση να φτάσει το 18% σε 3,5%. Σήμερα μπορεί να έχει και 0 και μείον. Και αύριο να έχει ένα, το 2016 να έχει ένα, το 2017 να έχει 1,5, 2,5 αναλόγω με την οικονομική κατάσταση. <Κι> Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Καθίστε να ακούσετε, τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει πρακτικά ότι η πολιτική αλλαγή και η διαπραγμάτευση γλίτωσε <Κι> την ελληνική οικονομία, δηλαδή σε μέτρα, για να μιλάμε με πραγματικού όρου, πάνω από 15 δι. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, όμω η πραγματική οικονομία αντιμετωπίζει το θέμα του. Φι... Να σα το πω χοντρά, μην το να. πάω ένα-ένα. Γιατί θα έχει λυθεί. Δεν... Ότι... δεν ξέρω αν θα έχει λυθεί. Α. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Ότι δεν μου δίνει τη δυνατότητα αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η Ευρωζώνη να διαχειριστώ με του όρου και τη συμφωνία που θα κάνουμε τα του οίκου μου. Να πω εγώ πόσο ΦΠΑ θα βάλω εκεί, να διαχειριστώ εγώ εδώ τα έσοδά μου. Μπαίνουν πραγματικά σαν γκάγκστερ μέσα στη χώρα μου. Υπάρχει αφιβολία γι' αυτό. Ε, εντάξει, αλλά εγώ έβγαλα την αριστερά για να σπάσει αυτή η ιστορία. Αλλιώ το έκαναν και άλλοι αυτό. Δεν αφισβητώ yeah. δηλαδή τα προηγούμενα, αλλά λέω για το συγκεκριμένο. Ακούστε, η αριστερά έκανε ό,τι μπορούσε για να σπάσει αυτό και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να το σπάσει αυτό. Αλλά ε, πρέπει και η αριστερά και εμεί, όλοι, να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να αγωνιστούμε σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και ποιε είναι οι αλλακτικές που έχουμε μπροστά μα. Οι εναλλακτικέ που έχουμε λοιπόν μπροστά μα ήταν στη συγκεκριμένη φάση είτε η άτακτη χρεοκοπία, είτε ο δύσκολο συμβιβασμό που μας δίνει τη δυνατότητα να επιβιώσουμε και να αγωνιστούμε τα επόμενα χρόνια να σπάσουμε αυτή τη σκληρή και ασφιχτική επι... ε, επιτήρηση. Να απεγκλωβιστούμε σταδιακά από αυτή την ασφιχτική επι... επιτήρηση. Και έχουμε δυνατότητες να το κάνουμε. Κοιτάξτε, εγώ αισθάνομαι λίγο ότι όχι εγώ, ο ελληνικός λαός mm -hmm. κατέληξε σαν τον, 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 τον δραπέτη των φυλακών, των φυλακισμένων που προσπαθεί να δραπετεύσει από τη λιτότητα και από την επιτήρηση α, δίνει μια μάχη να δραπετεύσει αλλά στο τέλος τον συλλαμβάνουν την ώρα της <laughs> που δραπετεύει και τον βάζουν σε, μια πιο, σε ένα πιο ε, ασφιχτικό κελί mm -hmm. ο, ο, ο τρόπος να γλιτώσουμε πια και να φύγουμε από τη φυλακή ε, κάποιοι λένε ότι ο τρόπος θα ήταν να πέσουμε στο, στην τάφρο με τους κροκόδιλους ή στα ηλεκτροφόρα σύρματα όχι, αυτό δεν ήταν ο τρόπο να τραπετεύσει, ήταν ο τρόπο να, να <laughs> αυτοκτονήσεις <laughs> <laughs> Αυτή τη στιγμή ο τρόπος για να φύγουμε από αυτή την απομόνωση είναι να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο και διεθνέ κίνημα αλληλεγγύη για την απελευθέρωση του ελληνικού λαού από τα δεσμά τη λιτότητα. Ρωτώ, υπάρχει Μόνο λύση, έτσι θα απελευθερωθούμε. Υπάρχει λύση με την εμπειρία που έχετε πια, πολύ μεγάλη εμπειρία, από τη θέση κιόλα, λύση μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτή την Ευρωζώνη. Μια λυκοσυμμαχία είναι τελικά. Έχετε την αίσθηση, κύριε Αρβανίτη, ότι εκτό τη συμμαχία υπάρχουν προϋποθέσεις και δυνατότητες να ξεφύγει κανείς από τη λιτότητα την οποία θα επιβάλλει μάλιστα και αυτοβούλος. Δεν θα σου επιβάλλουν οι άλλοι, θα την επιβάλλεις μόνος σου. Υ ζούμε στα πλαίσια μιας διεθνοποιημένης, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Δείτε λοιπόν χώρες οι οποίες είναι εκτός της Ευρωζώνης. Γειτονικέ, η Σερβία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρώπης, η Αλβανία, Άλλε χώρες. Εκεί έχετε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει λιτότητα. Ότι δεν υπάρχουν κλήροι για την επιβίωση. Δεν θα υπάρχουν επιχειρήσει οι οποίε θα εισάγουν τα βασικά αγαθά, ξαφνικά η χώρα από μια μέρα στην άλλη θα γίνει αυτάρκη παραγωγικά και θα μπορεί να καλύπτει τι ανάγκε επιβίωση του πληθυσμού. Δεν γίνονται αυτά από μια μέρα στην άλλη. Είμαστε... Είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να δούμε τα πράγματα κατάματα και να δούμε την πραγματικότητα. Και να δούμε στα πλαίσια αυτή τη πραγματικότητα, ταξική πάλι υπάρχει μόνο στη διαπραγμάτευση, υπάρχει και εντό δυνατότητε για μια αριστερή διακυβέρνηση να δημιουργήσει χώρο και να δημιουργήσει ανάσε και ανάσε αλληλεγγύη και αναδιανομή δεν υπάρχουν. Ο διαχωρισμό ανάμεσα σε μια προοδευτική πολιτική και μια στηρητική πολιτική μέσα στο στενό πλήσιο τη Ευρωζώνη δεν υπάρχει. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τα απαντήσουμε. Ωραία. Και πρέπει να τα απαντήσουμε και συλλογικά. Διότι κάποιοι λένε. Εγώ το λέω, το λένε προέρατα, διότι ε, η μεγάλη πλειοψηφία τη κοινωνία υπέστη ένα σοκ και ο κόσμο αριστερά υπέστη ένα σοκ. Έτσι δεν είναι. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι αδελφέ, δεν έχει νόημα σε αυτό το πλαίσιο να είναι να, να, η αριστερά να είναι στην κυβέρνηση. Και εγώ λέω να το συζητήσουμε. Να τη συζητήσουμε αυτή την άποψη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό όμω πρακτικά, Σημαίνει να πούμε στον ελληνικό λαό: Ελληνικέ, λέει, ε, διαψευστήκαμε ότι μπορούσαμε να, να, να τελειώσουμε με το μνημόνιο. Α, 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 α πάρει να το διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα που σε οδήγησε στο μνημόνιο και που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν διαπραγματευόταν, αλλά συνομωτούσε με την Τρόικα για να σου επιβάλλει πολιτικέ. Πάρα αυτού ξανά να σε κυβερνάνε. Και να σου λέει ο λαό ότι όχι, εγώ δεν θέλω αυτού. Θέλω εσεί να προσπαθήσετε και εμεί να τους πούμε όχι, εμεί δεν θα προσπαθήσουμε. Και αντί και αποφασίζουμε ότι δεν θα προσπαθήσουμε, κύριε Αρμανίτη. Να σα πω εγώ λοιπόν ότι αποφασίζουμε ότι οι συνθήκε είναι και δεν θα προσπαθήσουμε. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Ότι θα απέχουμε από τι επόμενε εκλογέ, για να μην υποστούμε τον κίνδυνο λαό να μα ψηφίσει γιατί εμά θέλει. Όπω έκανε το κουκουέ του 46. Και να το πω κι αλλιώ. Εάν ε, υποθέσουμε λοιπόν ότι καταλήγουμε στο θεωρητικό συμπέρασμα εμεί οι σοφοί τη αριστερά, που ο κόσμο γύρω μα δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά εμεί καταλαβαίνουμε και το, είμαστε οι πρωτοπόροι. Αν αποφασίσουμε εμεί οι σοφοί τη αριστερά ότι διαμορφώνουμε καλύτερα τι αντικειμενικέ προποθέσει, προ, προ, όντα αντιπολίτευση, διότι δεν υπάρχουν υποκειμενικοί όροι ε, είμαστε στη διακυβέρνηση εάν ο ελληνικός λαός αντιληφθεί ότι του λες κατάματα, κατάφατσα ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα από θέσεις διακυβέρνησης μία φορά θα σε εμπιστευτεί να τα διαχειριστείς από θέσει αντιπολίτευσης τότε δεν θα μπορείς δέκα φορές κλείνει οικιοθελώς η αριστερά εάν οδηγηθεί σε λογικές αναχωρητισμού μία ιστορική δυνατότητα να μπορέσει να αλλάξει τα πράγματα όπω μπορεί και όσο μπορεί να αγωνιστεί για να αλλάξει τα πράγματα δεν από θέσει ευθύ, ευθύνη. Ουσιαστικά να... είναι ο φόβο απέναντι στην ευθύνη, κύριε Ραβανίτη. Σαφέ. Ε, δεν θα είναι αντιφατικό αυτό το, το, το νέο περιβάλλον όπου θα έχουμε τους εργαζόμενους να διεκδικούν, την κυβέρνηση να είναι της αριστεράς, και οι εργαζόμενοι πολίτε να αντιμάχονται μια πολιτική που θα καλείται η αριστερά να υλοποιήσει. Είναι, μεγάλη, είναι μια τρέλα, σουρεαλιστικό είναι α, αυτό. Ναι, ναι, η μεγάλη διαφορά, η τεράστια διαφορά και εκεί που τους πονάει και επιτίθενται και στην Βουλή μέσα και έξω από τη Βουλή ποια είναι η διαφορά. Ότι εμείς δεν δηλώνουμε ιδιοκτήτε αυτού του προγράμματος. Και όταν όλη η παγκόσμια κοινή γνώμη, η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια έχει δει με ποιον τρόπο οδηγήθηκε η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά σε αυτό το συμβιβασμό, δεν μπορεί κανείς να αξιώνει πια ότι η ιδιοκτησία ανήκει σε μας. Και εδώ επιτρέψτε μου να επαναλάβω τη φράση του Χάμπερ μας. Είπε λοιπόν φοβούμαι ότι η γερμανική κυβέρνηση περιλαμβανομένου και του σοσιαλδημοκρατικού σκέλους της, λέω μότα μότα της λέξης του, τζόγαρε σε μια νύχτα όλο το πολιτικό κεφάλαιο που μια Καλύτερη Γερμανία είχε συσσωρεύσει εδώ και μισό αιώνα. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική ήττα που υπέστην η εταίροι μα. Και εδώ έχουμε μπροστά μα ένα πεδίο εξαιρετικά σημαντικό για του μετασχηματισμού στην Ευρώπη. Θα το εγκαταλείψουμε αυτό το πεδίο εμεί οι πρωταγωνιστέ του. Εμεί που οδηγήσαμε σε αυτέ τι ρογμέ. Και εν πάση περιπτώσει να απαντήσω και στο ερώτημα. Mm. Ναι, λοιπόν, μια κυβέρνηση τη αριστερά που είναι υποχρεωμένη να να, θα εφαρμόσει, την ένα, να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα, να. διότι έχει να τηρήσει την υπογραφή της, όπως είπατε. Αυτό είναι. Είναι υποχρεωμένη να το εφαρμόσει. Ταυτόχρονα θα ψάχνει να βρει τους τρόπους ώστε να αντισταθμίσει Τι αρνητικέ συνέπειε και ταυτόχρονα θα βρίσκεται και μέσα στου κοινωνικού αγώνε με του εργαζόμενου, με τι κοινωνικέ δυνάμει που θα μάχονται. που θα μάχονται. Θα σου τραβάει το χαλί, κύριε θα για να θα αφήσει... τη ζωή Γιατί τους. να σα αφήσει να βρείτε τις... τα αντισταθμιστικά και τα ισοδύναμα μέτρα. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν πολλέ δυνάμει. είναι μια διαρκή μάχη. Η διαπραγμάτευση νομίζω ότι τελείωσε στι 12 του Ιουλίου. Όχι, βεβαίω, εγώ θα δεν είναι δεν πιστεύω. είναι μια διαρκή μάχη και όσο θα διαμορφώνουμε του όρου για καλύτερου σχετισμού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα είναι μια μάχη που θα γίνουν προ τα δω. Δεν το λέω Άμα αναρχα. δεν υπάρχουν, θα γίνουν προ τα δω. Αλλά αναρχα. την μάχη δε, την δεν την εγκαταλείψει. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν το λέω ανάρχα αυτό. Το, το λέω γιατί ήδη οι φήμε για εμβόλυμα προαπαιτούμενα ήδη οι διαρροέ έχουν αρχίσει να έρχονται. Καινούργια πακέτα. Πολύ φοβάμαι ότι αυτέ οι φήμε και οι διαρροέ έρχονται πρώτα. Δεν έρχονται, από εδώ βγαίνουν πρώτα. Πηγαίνουν στη... στο εξωτερικό <Κι> και ξαναγυρνάνε. Πιθανό είναι και αυτό. Μες <Κι> με <Κι> <Κι> στο παιχνίδι είναι αυτό. <Κι> Αλλά υπάρχουν, δεν τα ακούσατε, τα ξέρετε καλά. Φήμε για δάνειο γέφυρα. Εγώ ξέρω, κύριε Αρβανίτη, ποιο είναι το πλαίσιο τη απόφαση που, υπογράψαμε στι 12 του Ιουλίου στο γύρο Σάμιτ. Αυτέ οι βασικέ υποχρεώσει. Ανεξάρτητα, μην σε την κουβέντα, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, αυτέ θα υλοποιήσουμε. Τίποτα περισσότερο από αυτέ. Θέλει να πάω και λίγο σε ερωτήσει. ή τίποτα λιγότερο από αυτέ. Δεν κάνουμε και του πονηρού. Εγώ εδώ έχω και ερωτήσει των ακρατών, απλών ανθρώπων σαν και εμά που λένε: Ωραία, έχω τρία παιδιά, είναι άνεργα, είναι άνεργα. είμαι απασχόληση στο σπίτι, έμφυα 751. Να στηρίξω, αλλά δεν έχω. Να στηρίξω, αλλά δεν μπορώ. Ναι, ε, αυτή είναι η πραγματικότητα που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία σήμερα. Είδα και την την έκθεση του Ινστιτούτου Εργασία για ναι, ναι, τι Ενέργειε Φτωχοποίηση ναι. του 4 στου το 10. Και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε τη μάχη στα πλαίσια τη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Εκτό αν κανεί πιστεύει ότι αν εγκαταλείψει τη μάχη αυτή που είναι 4, οι 4 στου 10 φτωχοί θα, θα σταματήσουν να είναι φτωχοί. Αν υπάρχει κάποιο από του ακροατέ που πιστεύει ότι αν η αριστερά πάψει να παλεύει από όρου διακυβέρνηση για να αλλάξει τα πράγματα, οι 4 στου 10 θα γίνουν ε, 2 στου 10, και όχι 6 στου 10. Mm -hmm. Μα το πει. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα κίνημα αλληλεγγύη αλλά ταυτόχρονα και διεκδίκηση ε, μέτρων που θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τι ηφαισιακέ συνέπειε των ε, επιλογών εξαναγκασμού στι νεοφιλελεύθερε συνταγέ τη λιτότητα, ο μόνο τρόπο είναι. Μέσα από ένα σχέδιο που πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε γρήγορα, να ανασυνταχτούμε για να αντιεπιτεθούμε, και θα είναι σχέδιο τη αριστερά αυτό. Δεν μπορεί να είναι σχέδιο ούτε τη δεξιά ούτε τη σοσιαλδημοκρατία. Το σχέδιο τη δεξιά και τη σοσιαλδημοκρατία είναι να λένε το μνημόνιο, αν δεν υπήρχε, πρέπει να το εφεύρουμε. Εμεί λέμε ότι το μνημόνιο είναι η λάθο συνταγή. Οι συσχετισμοί ήταν ετεροβαρεί και αναγκαστήκαμε να το δεχθούμε. Δίνουμε τη μάχη να το ανατρέψουμε. Σήμερα να το σκέτω... να απεγκλωβιστούμε ναι, σταδιακά. Σήμερα... Και να σα πω και κάτι άλλο όμω εδώ, γιατί. <Δισικε> πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ακούω πολλού να λένε. Εγώ είμαι ο τελευταίο που θέλω να ωρεοποιήσω έτσι. Ε, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνω. Με την ίδια ειλικρίνεια που λειτουργούσα όλο τον προηγούμενο διάστημα, με την ίδια ειλικρίνεια θα, θα λειτουργήσω και τώρα. Αλλά ακούω κάποιου να λένε: το, είναι το, το χειρότερο, λέει η μνημόνια από αυτά που μα έχει έρθει. Είναι το πιο επώδυνο, διότι ε, ε, γίνεται με όρου ε, 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 ενό επώδυνου συμβασμού. Σε αυτό να συμφωνήσω. Αλλά ε, να ξέρουμε και τι λέμε. Μνημόνιο 1 και μνημόνιο 2 είχανε... και τα, τα συνολικά σωρευτικά τα τέσσερα χρόνια... 4 συν 4 συν 4 συν 4% δημοσιονομική προσαρμογή. Συνολικά 16 σε 4 χρόνια. Η δημοσιονομική προσαρμογή που έχουμε εδώ... είναι 1 συν 1 συν 1. Τρία. Τρία με 16 έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Τα προηγούμενα μνημόνια είχαν ομαδικές απολύσεις... Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων Εδώ δεν έχουμε Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων Είχαμε προσλήψεις των αδικημένων Είχαμε κινήσεις οι οποίες Για μας ήταν σημαντικές Και θα έχουμε και κινήσεις σημαντικές Διότι κερδίσαμε τη δυνατότητα Κερδίσαμε όμως η μάχη είναι διαρκής έτσι, Και θα είναι διαρκής και το επόμενο διάστημα Να επανέλθουν οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις Όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες Ταυτόχρονα ενώ έχουμε τη συνέχιση της λιτότητας μέσα από έναν έμεσο τρόπο, από την αύξηση του ΦΠΑ α, στην εστίαση για παράδειγμα, ένα μέτρο το οποίο δεν θα αποδώσει κάτι να μα και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, δεν έχουμε ονομαστικέ μειώσει μισθού και συντάξει. Ε, δεν το έχει έμεσα, κύριε Πρόεδρε. Για πείτε μου, πού είναι το έμεσο. Όταν έχω αύξηση στα προϊόντα μου, ε, α. δεν χάνω από εκεί, τα χάνω από εδώ. Δηλαδή, ναι. εντάξει, κατανοώ. Το, το είπα αυτό για το ΦΠΑ. Μην εντάξει. μου επαναλαμβάνετε αυτό που λέω, όχι, όχι, αλλά εντάξει. είναι το ίδιο. Το ίδιο να έχει μείωση 40% όπω είχε τα προηγούμενα μνημόνια. 40% ονομαστική μείωση. Στι συντάξει. Και το ίδιο να μου λε ότι θα αυξήσει το ΦΠΑ 13% στην αιστείωση και είναι χειρότερο το, το τελευταίο μνημόνιο από τα προηγούμενα. Είμαι σαν λογική εγώ. Όχι, Οπότε, να, μην 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 λογική. Λογική. να μην είμαστε σαν Να μην είμαστε σαν Αλλά δεν μπορείτε να βγαίνετε και να λέτε στο. Είμαστε όλοι απογοητευμένοι. Είμαστε όλοι πικραμένοι. Αλλά να φορτώνουμε και ένα επιπλέον βάρο που δεν υπάρχει για να αυτό μα τη Διότι η αριστερά έχει μάθει τη λαθολογία τα τελευταία 40 χρόνια. Και να μην λέμε ότι κάναμε πέντε πράγματα, προσπαθήσαμε, θα συνεχίσουμε. Και να βγαίνουμε και να λέμε, εντάξει, υπάρχει το δικαιολογητικό της πικρίας, της στεναχώριας. Ή το δικαιολογητικό ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώ θα Πάντω, σήμερα δεν μου μέτρα. απαντήσατε σε αυτό. Ποιο θα ήταν, ποια θα ήταν η συμφωνία που εσάς θα σα έφερνε ικανοποιημένο. Αυτό το αφήσαμε ανοιχτό. Δεν μου απαντήσατε ποια θα ήταν η συμφωνία που αυτή, όταν θα τη φέρνατε, θα λέγε Αυτή είναι μια καλή συμφωνία. Το αφήσαμε ανοιχτό. Μια καλή συμφωνία. Μετά, θα, το, θα, μετά το δημοψήφισμα κιόλα. Ναι, μετά το δημοψήφισμα, μια καλή συμφωνία θα ήταν αυτή η οποία θα μα έδινε τη ε, δυνατότητα να έχουμε εξασφαλίσει τι ε, ε μεσοπρόθεσμε χρηματοδοτικέ χώρας αυτές χώρα, αυτέ που εξασφαλίσαμε τώρα δηλαδή, συν την δέσμευση για το χρέο, μαζί όμω με ένα πλαίσιο μέτρων mm. που θα αποτελούσαν έναν έντιμο συμβιβασμό. Ειρηνεμούσαμε εμεί έντοιμο συμβασμό. Ότι εντάξει, να δεχθούμε του κανόνε τη Ευρωζώνη, να δεχθούμε ε, ότι ε, θα μπούμε σε μια λογική ε, ισοσκελισμένων προπολογισμών και πλεονασμάτων, αλλά μικρών ώστε να είναι βιώσιμα τα πλεονάσματα αυτά, να πάμε δηλαδή σε μια λογική, ε, ότι θα έχουμε την υποχρέωση για 1-2% πλεονάσματα. Και να είχαμε και τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από μέτρα τα οποία είναι κοινώς ομολογουμένο, ομολογούμενο και από τους πιο σοβαρούς οικονομολόγους του, του, πλανήτη ότι είναι μέτρα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι η αύξηση του ΦΠΑ είναι λάθος. Και γιατί είναι λάθος. Γιατί δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να γίνει στη χώρα είναι η αύξηση της πραξιμότητα του ΦΠΑ. Να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί να πάμε στα νησιά που γίνεται αυτή τη στιγμή τεράστια φορο, φοροδιαφυγή, να εμπεδώσουμε και μία διαφορετική φορολογική συνείδηση στους πολίτες, να ζητάνε αποδείξεις, να αυξηθεί η εισπραξιμότητα. Αν αυξηθεί η εισπραξιμότητα κατά 3%, θα πιάσουμε περισσότερα από ό,τι πιστεύουν κάποιοι ότι θα πιάσουμε αυξάνοντας 10% το ΦΠΑ στην εστίαση. Λέω πράγματα λογικά, δεν λέω πράγματα παράλογα. Επίσης, θα θεωρούσα... θα θεωρούσα... Ε, απολύτως ε, λογικό το να, το, το, το να μην επιβληθεί ε, μία ε, ένταση φορολογίας σε κλάδους επαγγελματικούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη τεράστια κρίση, όπως οι αγρότες. Και εδώ πρέπει να δουλέψουμε για να βρούμε τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα απαλύνουμε αυτή την ε, τι, τι είναι, Καταρχήν να γίνεται. βρείτε ποιοι είναι οι αγρότε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, δεν μπορεί να είσαι με όλου. Έχει η Ελλάδα, χάρη, 800.000 αγρότε, βγάζουμε 800.000 παραγωγή. Τώρα μου βγαίνετε από τα δεξιά, κύριε Πρόεδρε. Παπαντού θα βγαίνω. Και... Θα κάνω. <laughs> αυτό κάνω. αυτό θέλω να πω. Δηλαδή σε αυτή θα την θα ιστορία. Μαζες. Κοιτάξτε να δείτε. Έξι μήνε είναι η κυβέρνηση. Εντάξει, όμω ε... αυτά είναι τα επιχειρήματα τη άλλη πλευρά τώρα. Δεν ξέρω. Στη δημοσιογραφία δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι θα τελευταίω. Δεν μπορεί να χαϊδεύει του πάντε, κύριε Πρόεδρε. Συμφώνει, αλλά δεν μπορεί και να. Και δεν μπορεί να χτυπά και του πάντε. Να χτυπά και του πάντε. Εγώ φύλ. λέω λοιπόν να κάτσουμε να εξορθολογήσουμε και τη δημόσια δίκη στον τόπο, να εξορθολογήσουμε και, την, και, τον, και τον τρόπο με τον οποίο κάποιε κοινωνικέ κατηγορίε έχουν μάθει ε, να διεκδικούν χωρί το κριτήριο τη δικαιοσύνη κοινωνική. να το δούμε, όλα πρέπει να τα δούμε. Ε, δεν ε από την άλλη πλευρά, Όμω, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτέ οι αλλαγέ και οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσει δεν μπορούν να γίνουν σε συνθήκε κοινωνική ρήξη, αλλά μόνο σε συνθήκε κοινωνική συνένεση. Εδώ όμω μου ανοίγεται την ευκαιρία να τοποθετηθώ και στα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και είναι με αριστερό και προοδευτικό πρόσημο ακόμα και σε πλαίσια μια σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή mm -hmm. που επιβάλλεται από το εξωτερικό. Ναι, να Για παράδειγμα, κύριε Αρβανίτη, το θέμα τη φοροδιαφυγή. Το θέμα της διαφθοράς. Η αριστερά θα κριθεί από το αν καταφέρει τελικά να το αντιμετωπίσει. Διότι στη θεωρία είναι εύκολο να δεις πράγματα. Και να βγάζει σχήματα θεωρητικά. Όταν όμως αναλαμβάνει την ευθύνη κρίνεσαι και από το αποτέλεσμα. Και εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε. Μπορεί να ασκηθεί ακόμα και στα πλαίσια, εξο, ακόμα και έξω από τα πλαίσια τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που επιβάλλει σήμερα η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα προοδευτική κοινωνικά δίκαιη πολιτική όταν δεν έχει περιουσιολόγιο, έχει το απειρόβλητο, συνεχίζει να έχει το απειρόβλητο αυτού οι οποίοι φοροδιαφεύγαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό, όταν Λέσαι κάτω από τη μύτη σου υπάρχει πιάνε αυτό πιάνετε, το όριο. Ε, εκεί θα Ποιο καταγγέλλεται λοιπόν. τώρα, την κυβέρνηση θα καταγγείλουμε. Δηλαδή, τα χρήματα που βγήκαν έξω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει γράμματα να, με, να δουν οι υπηρεσίε, ποιοι λογαριασμοί βγήκαν έξω τα και... Αν ήταν θέμα μια απόφαση να του πιάσει, θα του είχε πιάσει άμεσα. Αλλά λέω ότι θέλει χρόνο και θέλει και μέθοδο. Και θέλω να πω απολογητικά εδώ ότι του τελευταίου έξι μήνε το κέντρο της προσοχής μας και τη ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση και εκτό αλλά και του κόμματο ήταν στη διαπραγμάτευση. Ε, δεν είναι λοιπόν μόνο η διαπραγμάτευση. Εάν ε, πιστέψουμε ότι η αριστερή η πολιτική αρχίζει και τελειώνει στη διαπραγμάτευση με τους έξω και θεωρήσουμε ότι οι έξω ευθύνονται για όλα τα κακά και τα δεινά στον τόπο, βγάζουμε λάδι την αστική τάξη και την ολιγαρχία που οδήγησε τη χώρα στον κρεμό και στην καταστροφή. Με την ολιγαρχία την εντός θα ασχοληθούμε. Εγώ λέω λοιπόν ότι με αυτή πρέπει να ασχοληθούμε. Και πρέπει το σχέδιό μα να αναπροσανατολιστεί το σχέδιο μάχη και ρήξη και σύγκρουση με την ολιγαρχία η οποία οδήγησε τον τόπο στη διάλυση και συνεχίζει να κρατά αρμού και θύλακε εξουσία. Και είναι δικιά μα η ευθύνη τώρα. Βεβαίω, κάποιοι θα μα πούν ότι και σε αυτό θα έχετε αντίπαλο την Τρόικα. Εναι, αλλά εκεί νομίζω ότι ο καθένα θα αναλάβει και δημόσια τι ευθύνε του. Διότι άλλο είναι να σου λέει η Τρόικα ότι εγώ θέλω να μην έχει ελλείμματα. Εσύ να διαφωνεί με την πολιτική τη, και άλλο είναι να σου λέει ότι εγώ δεν θέλω να βάλει του πλούσιου σε αυτή τη χώρα να πληρώνουν και θέλουν να πληρώνουν μόνο οι φτωχοί. Ε, σαν, εκεί θα αναλάβει και δημόσια, αν το πει αυτό, λέω αν το πει αυτό, και την ευθύνη των λόγων. Σε, και θα λογοδοτήσει. Και σε ένα διεθνέ ακροατήριο, διότι αυτή τη στιγμή μα βλέπει όλη η Ευρώπη και όλο ο κόσμο. Πήγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπήρξε ένα τεράστιο διχασμό, αν θυμάστε. Βεβαίω. Η μισή από εδώ, η άλλη μισή από την άλλη πλευρά. Μα παρακολουθούν όλοι. Το να πάρουμε λοιπόν πρωτοβουλίε στην κατεύθυνση μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεων με προοδευτικό πρόσημο που θα αλλάξουν το πολιτικό σύστημα, που θα χτυπήσουν τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, που θα τα βάλουν με τα κατεστημένα τη ολιγαρχία εντό τη χώρα. Αυτό λοιπόν είναι το νέο πλαίσιο και το νέο πρόσημο μια προοδευτική και ριζοσπαστική πολιτικής πολιτική στον τόπο. Κύριε Πρόεδρε, θα μείνω λίγο εδώ. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για ένα ποτήρι νερό. Εγώ πίνω νερό. οπότε συνεχίζω. Αυτό να θέλετε να βάλετε δελτίο Όχι, Λέτε, δεν όχι, 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 έχουμε πει να μην βάλουμε. Περίμενα μάχε που θα δίνει η αριστερά, τι οποίε και οι πολίτε δεν δόθηκαν. Εγώ θα σα πω για τι κουριέ. Στι κουριέ δεν ήταν εκεί οι πολίτε που σήκωσαν το ανάστημά του απέναντι στην Ελληνικό Χρυσό. Στι κουριέ δεν πήγε το κράτο δεξιά και χτύπαγε του ανθρώπου. Στι κουριέ λειτουργεί ακόμα Ελληνικό Χρυσό με έξι μήνε αριστερά και ακόμα οι άνθρωποι τον εξήλουν. Στι κουριέ, αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι η επιχείρηση διαμαρτύρεται και ζητάει άμεσα να υπάρξει δεδομένου ότι δεν της έχει δοθεί άδεια να προχωρήσει στα σχέδια για την εξόριξη και την, ε, ε, την, την, την την δυνατότητα επιτόπου να γίνεται η διαδικασία της α της α, της, α της, ναι. <laughs> της, <laughs> που ναι. έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Α, αλλά είναι μια μάχη η οποία είναι διαρκής. Η μάχη αυτή δεν δίνεται μονάχα με τα συμφέροντα, αλλά είναι και μια μάχη που έχει να κάνει και με το πώς με την τοπική κοινωνία θα μπορέσει κανείς να βρει ένα μόντος βιβέντη, διότι από την άλλη πλευρά ε, η άλλη πλευρά βάζει στην προμετωπίδα εργαζόμενου. Ναι, αλλά εμείς είμαστε δηλαδή, με τη μία δηλαδή. πλευρά, δεν είμαστε με Αφήστε, την άλλη. Ε, είμαστε τώρα. με τη μία. Ω κυβέρνηση όμω, έχει ευθύνη να μην οδηγήσει 5.000 εργαζόμενου στην ενεργεια Φυσικά, δεν διαφωνώ. Αλλά να βρει μια λύση. Βεβαίω. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται. Χειρίστηκε εδώ και το προηγούμενο διάστημα ο, ο Παναγιώτη Ολαβαζάνη ω υπουργό και τώρα το χειρίζεται ο, ο Πάνος Πάνο ο Σκουρλέτης. Και είναι ένα θέμα ανοιχτό το οποίο δεν έχει λήξει και πιστεύω, είμαι βέβαιο δηλαδή, ότι η λύση που θα βρεθεί θα είναι και στα πλαίσια τη διατήρηση τη κοινωνική συνοχή αλλά και στα πλαίσια τη κοινωνική δικαιοσύνη. Του δίκαιου δηλαδή, του αγώνα των πολιτών. Μάλιστα. Των πολιτών ποιών τώρα. Αυτών που διαμαρτύρονται για την επένδυση ή αυτών που θέλουν δουλειά. Το κοινωνική δικαιοσύνη είναι οι άνθρωποι που δουλεύανε να, να μην χάσουν τη το δουλειά, το του. Το δίκαιο του αγώνα είναι το δίκαιο του αγώνα των ανθρώπων εκείνων που προέταξαν τη ζωή του και το περιβάλλον. Είμαι σαφή νομίζω. Μέσα μαζική ενημέρωση. Εδώ υπάρχει ένα άναρχο περιβάλλον. Χρόνια γίνεται αυτή η ιστορία. Υπάρχουν δεσμεύσει τη κυβέρνηση. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο. Uh, οι σκέψει είναι λύση ή ρευανσισμός τιμωρία δηλαδή και με ποιου όρου, και οι καινούργοι που θα έρθουν στο χώρο των μέσων μαζική ενημέρωσης θα είναι εντυμότατοι φίλοι και γνωστοί του περιβάλλοντος απ' έξω από μέσα δεν νομίζω ότι υπάρχει η αίσθηση ότι το νομοθετικό πλαίσιο που κατατέθησε διαβούλευση έχει εμπεριέχει λογικές ε, εμπεριέχει την βούληση για πρώτη φορά μιας κυβέρνηση να βάλει μια τάξη και να ακολουθεί η νομιμότητα σε αυτό το χώρο εγώ καταλαβαίνω ότι όταν κάποιο θέλει να διαχειρίζεται ένα δημόσιο αγαθό οφείλει στο δημόσιο να πληρώνει το αντίτιμο της ενοικίασης ή της χρήση αυτού του δημόσιου αγαθού και οφείλει και να πληρώνει και κάποιου κανόνε στο πώ το διαχειρίζεται αυτό το αγαθό. Δεν είναι ότι βγάζει ένα έντυπο και όποιο θέλει το αγοράζει, όποιο θέλει το αγοράζει. Χρησιμοποιεί το δημόσιο χώρο. είναι δημόσιο χώρο, άρα πρέπει να υπόκειται σε κάποιου κανόνε. Θα ρυθμιστεί για πρώτη φορά <coughs> από την ίδρυση τη, από την έναρξη εν πάση περιπτώσει τη παρέμβαση των ιδιωτών στον χώρο τη ραδιοτηλεόραση, θα ρυθμιστεί αυτό το πλαίσιο όσοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον νόμο θα αναγκαστούν να τις τηρήσουν να θέλουν να συνεχίσουν Όλοι από μηδενική βάση Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι από μηδενική βάση θα γίνει η αξιολόγηση με βάση τους κανόνες που θα τεθούν Είναι έτοιμο αυτό δηλαδή ένας κάποιος ο οποίος κάνει μια επένδυση ξέρετε δεν είμαι και από τους από του ανθρώπου που του συμπαθούν ιδιαίτερα. Ούτε αυτοί με συμπαθούν. Βάζοντας, αυτά είναι στοιχεία τη διαβούλευση που μπορεί να. Θα είναι καθαρή διαβούλευση, δηλαδή θα είναι πραγματική αυτά διαβούλευση. Είναι είναι που μπορεί να διαμορφωθούν. Θα ακούσουμε τι προτάσει, θα ακούσουμε τι θέσει. Θα ακούσουμε mm. τι θέσει και των συνδικαλιστικών οργάνων στον χώρο αυτό και των δημοσιογράφων και των ε, ιδιοκτητών. Θα ακούσουμε όλε τι απόψει. Αυτό που πρέπει να μείνει όμω και εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν περιθώρια ή βελτίωση ή τροποποίηση, είμαστε ανοιχτοί να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Mm -hmm. Αυτό το οποίο έχει κατά την μεγάλη σημασία είναι να πούμε στον ελληνικό λαό ότι θα ρυθμιστεί αυτός ο χώρος και θα υπάρξει νομιμότητα. Και ότι δεν θα μπορούν κάποιοι να κρύβουν ζημιές ζημίες να κρύβουν ζημίες και να διευκολύνονται από το τραπεζικό σύστημα προκειμένου να παρέχουν στήριξη στο πολιτικό σύστημα. Αυτό το τρίγωνο δηλαδή της διαπλοκής και της διαφθοράς που ήταν το τρίγωνο της αμαρτίας να έχουμε επιχειρήσεις στον χώρο του τύπου, οι οποίε ήταν εμφανώ ζημιογόνε, εν τούτη δανειοδοτούνταν ε, Απ τις σε, τράπεζες, από τι τράπεζε με κρατικό χρήμα. θα έλεγα εγώ, σε σχέση με τι υγιεί επιχειρήσει που δεν πέρανε δάνεια σε σε, σε, σε άλλου κλάδου. Αυτό λοιπόν το τρίγωνο τη δανειοδότηση με αντίτιμο το να στηρίζουν πολιτικά τις κυβερνήσεις, λοιπόν αυτό πρέπει να σταματήσει. Η ενημέρωση των πολιτών είναι ένα αγαθό, και πρέπει να είναι ε, αντικειμενική, να υπόκειται σε κανόνες και η λειτουργία των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης πρέπει να είναι μια λειτουργία διαφανής με τους όρους εκείνους που έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα. Θέλω να τελειώσω. Κοιτώ και εδώ και τους ακροατές. Τι λένε. Ναι, μου λένε και για τη βία της αστυνομίας εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή με αφορμή αυτό που είπα στις κουριές... Και με κυβέρνηση αριστερά πέφτει ξύλο, κύριε Πρόεδρε. Σπάνε και χέρια μερικέ φορέ. Εγώ ξέρω ότι. <laughs> δεν θα το αμφισβητήσω αυτό. Θα πω όμω ότι η διαφορά είναι ότι εδώ υπάρχει ένα... μια πολιτική ηγεσία, μια πολιτική βούληση όπου υπάρχουν τέτοια φαινόμενα να μην τα κουκουλώνει, να τα αναδεικνύει και να τιμωρεί ή να θέτει στην κρίση των, του νόμου αυτού που διαπράττουν. Mm -hmm. Ο ρόλο του αστυνομικού δεν είναι ο ρόλο του, του να ξυλοκοπεί ή να α, δημιουργεί συνθήκε κατάλυση τη δημοκρατική νομιμότητα μια διαδήλωση όπω ζήσαμε σε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όμω ξεκινήσατε τόσο. Και οφείλουμε να πούμε ότι έχουν γίνει σημαντικέ τομέ σε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από του ανθρώπου που πανηγύρισε εδώ όταν φύγανε από τα κάγκελα από τη Βουλή, τα οποία τα ξανά είδα. Όταν Πού απεσ... τα είδα τα κάγκελα. Ε, ε συχνά αλλά λέτε μπαίνουν, μόνο τη μια πλευρά. Λέτε μου μια Μα πλευρά. Η δικιά μου δουλειά να βλέπω και άλλη, μια πλευρά. Ναι, ναι, η άλλη πλευρά. Για, για μισό λεπτάκι όμω τώρα. Για μισό Το γεγονό ότι. μιλάτε για τα επεισόδια που γίνανε. Ναι, Καταρχά δεν υπήρχαν κάγκελα. Δεν υπήρχαν κάγκελα. Όλο ο κόσμο ήταν στο προάλλον τη Βουλή. Mm. Δημοσιογραφικά δεν πρέπει να λέμε πράγματα τα δεν συνέβησαν. τέλο πάντων. Η άλλη πλευρά τη δημοσιογραφική. Το, δημοσιογραφ... το γεγονό ότι δημοσιογραφικά καλύφθησαν. Το γεγονό δηλαδή ότι υπήρξε μία α, από βόμβε οι οποίε εξεράκησαν μπροστά στον κόσμο και κόντευε να καεί ο κόσμο. Και αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν γι' αυτό ήταν 15 αλλοδαποί. Αυτό αποτυπώθηκε πουθενά ή μόνο το ένα κομμάτι αποτυπώθηκε. Ε, καθίστε παιδιά, για να συνοηθούμε. Ποιο ήταν το μέγα πλήθο και μέγα πάθο λοιπόν των 15 λοδαπών. Τι δουλειά είχαν 15 λοδαποί. Δεν ήταν μετανάστε στη χώρα. Δεν ήταν μετανάστε στη χώρα. Δεν ξέρω αν ήταν εν πάση περιπτώσει προβοκάτορε κέντρων μυστικών υπηρεσιών. Θα αποδειχθεί αυτό. Μπορεί να ήταν αλληλέγγυοι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά με συγχωρείτε, γιατί δεν καταγράφεται και αυτό το γεγονό. Mm -hmm εδώ πρέπει να συνοηθούμε για κάποια πράγματα. Και πρέπει να καταλάβουμε αν ορισμένε ενέργειε ή κινήσει, αντικειμενικά λέω, όχι συνειδητά, λειτουργούν προβοκατόρικα. Και όταν λοιπόν η δημοκρατική αστυνομία τι πρέπει να κάνει όταν υπάρχει ένα καταιγισμό βομβών μέσα σε μια διαδήλωση που κινδυνεύουν οι διαδηλωτέ να κάνουν ζωντανή, Πρέπει να το αφήσει να εξελιχθεί μέχρι ότου καεί και σκοτωθεί άνθρωπο. Για σιγά σιγά τώρα, για να συνοηθούμε. Συνεχίζω. Συνεχίστε. Σα σας θυμώνω, βλέπω. Γιατί? Γιατί είμαι σε οικείο περιβάλλον και μου αρέσει να θυμώνω εδώ. <laughs> <laughs> Αλλά αυτό δεν είναι ισότιμο. <laughs> το έχω δεν μπορώ να δεν μου επιτρέπετε. Λοιπόν. Ε, έρχομαι λίγο και έρχομαι σιγά σιγά και το άφησα έτσι στο τέλο στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έγινε μια κουβέντα. Ο κόσμο σα άκουσε αυτό με ενδιαφερεμένα. Και θέλω να σα ρωτήσω. Πώς τα καταφέρατε να κάνετε το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, πρόβλημα της, ε, της Ελλάδα τη χώρα. <laughs> Αυτό δηλαδή μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει. Ε, όχι, δεν θα γίνει πρόβλημα τη η χώρα. Η χώρα, η κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι το συνταγματικό πλαίσιο που ορίζει ότι οι αποφάσει παίρνονται από του αντιπροσώπου του ελληνικού λαού, στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και επίση ορίζει ότι οι κυβερνήσει και τα υπουργικά συμβούλια έχουν συλλογική ευθύνη και το πλαίσιο μέσα από το οποίο παίρνονται οι αποφάσει είναι σαφώ καθορισμένο. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το κυβερνητικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ α, είναι ένα κόμμα το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας και οφείλει, ε, τηρώντας και ο ΣΥΡΙΖΑ το δικό του σύνταγμα που είναι το καταστατικό του, μέσα από ένα συνταγμένο πλαίσιο και δημοκρατικά να πάρει αποφάσεις. Υπάρχει βέβαια μια αναντιστοιχία εμφανής που αφορά αυτό που κάποτε ονομάσαμε τη VA, ορίμανση, κάπως mm. το είχε πει κάποιο. Ε, δηλαδή το γεγονό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα κόμμα του 4% έγινε κόμμα πάνω στο οποίο στηρίζει τις ελπίδες και τις προσδοκίες του η μεγάλη προσοφία του ελληνικού λαού που δεν είναι τα 30.000 μέλη του αλλά είναι πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες. Άρα έχουμε την αντιστοιχία την να έχουμε ένα κόμμα 30.000 μελών με μια κοινωνία που το στηρίζει 3 εκατομμυρίων και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αντιστοιχία. Παρ' όλα αυτά, τα κόμματα, τα σουλογικά υποκείμενα οφείλουν να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των συντεταγμένων λειτουργιών που ορίζουν τα καταστατικά του. Και η συζήτηση για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ανοίξει, να αντιστοιχηθεί με τι αγωνίε, με τι ελπίδε κοινωνική βάση που στηρίζει, είναι μια συζήτηση την οποία οφείλαμε να τη δούμε ναι. και κακώ δεν την είδαμε τόσο καιρό και θα πρέπει να τη δούμε από την επόμενη μέρα και μετά, τώρα, αυτά τα 30.000 μέλη πρέπει να πάρουν αποφάσει. Εντάξει, λοιπόν, όμω υπάρχει ένα ζήτημα για μένα, Πρόεδρε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε... Να ανοίξει, αλλά το θέμα είναι να πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, ε, η εικόνα που έχω στο μυαλό μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα. Και υπάρχει το μεγάλο ερώτημα αν θέλει να γίνει ένα προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό ριζοσπαστικό κόμμα. Αυτή είναι μια πολιτική σκέψη. Δεν είναι το λέω καλό-κακό. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί. υπάρχει αυτή, αυτή η σκέψη. Αυτή μπορεί να υπάρξει στο μυαλό σα, αλλά δεν υπάρχει στο μυαλό κανένα εντό του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε το κακό το. Όχι, μπορείτε να το θέσετε αν θέλετε ω δημοσιογράφο ή να γραφτείτε στο ΣΥΡΙΖΑ για να το βάλετε στα όργανα. Αλλά δεν υπάρχει σε κανένα στο μυαλό αυτή η σκέψη. Γιατί το βάζετε εδώ. Mm -hmm. Γιατί υπάρχει φόβο, Πρόεδρε, και το βλέπω εδώ. Αυτά τα μηνύματα. Φόβο ή επιθυμία. <laughs> Φαντάζομαι ότι υπάρχει επιθυμία από αρκετού να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η, η Σοσιαλδημοκρατία έχει δύο εκφράσει εκφάνσει στη χώρα μα. Mm. Τρει, ξέρω εγώ, με τη Δήμαρ. σω κι άλλε μπορεί να δημιουργηθούν. Η Σοσιαλδημοκρατία βρίσκεται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ <laughs> να θέλει να ενταχθεί σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο. Και κανεί εντό του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει αυτό. Αλλά α πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Ναι, ε, θα πούμε. Κοιτάξτε, εδώ πέρα από τι ε, απόψει, τι διαφορετικέ που είναι πλούτο και τι στρατηγικέ, τι διαφορετικέ, εδώ υπάρχει ένα θέμα ε, ουσία, κατά την ώση. Και δεν πρέπει να κρυβόμαστε από τα προβλήματα. Πρέπει με ειλικρίνεια να τα αντιμετωπίζουμε. Πριν από δύο χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα συνέδριο. Το πρώτο, το ιδρυτικό. Ιούλιο του 2013 ήταν. Και θυμάμαι ότι ο βασικό μα στόχο ήταν να φτιάξουμε το νέο ενίο ΣΥΡΙΖΑ. Ενίο κόμμα, κόμμα των μελών του. Το δεύτερο σκέλος, να το συζητήσουμε. Έχει μεγάλη βάθο συζήτηση, διότι έχει να κάνει και με το ποιο μοντέλο είναι πιο αποτελεσματικό, η προσωπευτική δημοκρατία, η αιμοσιοδημοκρατία, πόσο μπορεί να λειτουργήσει αυτό, πόσο τα μέλη μπορεί να επηρεάζουν, οι ηγεσίε να μετατρέπονται σε νομεκλατούρε. Είναι, μια βαθιά συζήτηση να, πολλών χρόνων. Να μείνουμε στο, στο πρώτο. στο πρώτο, στο πρώτο και εμένα έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να παραδεχθούμε, κύριε Αρμανίτη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ενίο κόμμα. Ε, φυσικά δεν έγινε ενίο κόμμα. Η προσπάθεια να μετατραπεί από το κόμμα των συνιστοσών σε ένα νέο κόμμα ήταν μια Προσπάθεια έντιμη, αλλά το αποτέλεσμα α, δεν ήταν α, το επιδιωκόμενο. Από όλου του πρόεδρους. Βεβαίως. Τι Ο πρώτος <συμφε> εγώ τι έχω. Ακριβώς. Εγώ α, θα πω για οκράτες, και, και, και θεωρώ. Η πλατφόρμα, η ιδέα, η ενωτική κίνηση, η 53. Αυτά είναι μετά τις αποφάσεις για νέο κόμμα. <συμφε> Ακριβώς <συμφε> μετά τις αποφάσεις. Αυτή λοιπόν είναι μια πραγματικότητα. Τώρα το που είναι οι ευθύνε είναι μια συζήτηση. Λέμε Αλλά λύτερα, να τη δούμε λύση, την πραγματικότητα τη ακριβώ και να δούμε πώ αυτό μπορεί να επιληθεί. Διότι ένα μέλο του κόμματο ή ένα τέλεχο του κόμματο που δεν ανήκει σε καμία από αυτέ τι προαναφερθήσει συλλογικότητε. Για του καταρχήν. Όχι, δεν έχει, δεν έχει ίσα δικαιώματα με του άλλου. Δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων. Να. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ούτε καν ενημερώνεται. Να. Με αυτή την έννοια αυτό πρέπει να το δούμε, να το εκτιμήσουμε υφάλαια συντροφικά ότι η πολιτική γραμματεία δεν είναι το μόνο κέντρο των αποφάσεων, υπάρχουν πολλά άλλα, ότι εκεί απλά διασταυ... διασταυρώνονται τα κέντρα των αποφάσεων και συζητάνε, αλλά την αμέσως επόμενη στιγμή ξαναβρίσκονται τα άλλα κέντρα και συζητάνε για το πώς θα συνεχιστεί η εφαρμογή των αποφάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και αυτή η πραγματικότητα βεβαίως μπορεί να είναι κατάλληλος το σύγχρονο μοντέλο λειτουργία ενό πολυσυλλεκτικού κόμματο. Να πούμε ρε παιδί μου, δεν γίνεται αλλιώ, έτσι πρέπει να πηγαίνουμε. Και αυτό να το δεχθώ, αλλά να το αποδεχθούμε. Και να βάλουμε όρου και κανόνε. Έχω την ε, άποψη και οφείλω να την πω δημόσια σε εσά, να την εκμυστηρευτώ σε εσά και στου ακροατέ σα, ότι αυτό μπορεί να είναι να λειτουργεί πολυσυλλεκτικά και θετικά όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Όταν ένα κόμμα όμω ασκεί κυβερνητική εξουσία και αυτό το μοντέλο δεν περιορίζεται μόνο στα ισοκομματικά αλλά μεταφέρεται και στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί ένα κόμμα το οποίο ασκεί κυβερνητική εξουσία και έχει 155 βουλευτές, ξέρω εγώ, 149 συν 12, 163 μαζί με και μάλιστα σε μια συγκυβέρνηση να λειτουργεί και στην κυβέρνηση με παράλληλα κέντρα εξουσία. Άλλο να είναι το κέντρο εξουσία των βουλευτών που ανήκουν στη μία πτέρυγα, και άλλο να είναι το υπόλοιπο κυβερνητικό κέντρο. Και άλλο να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, η κοινή, και άλλε συνεδριάσει συνεδριά, να συνεδριά, γίνονται σε ξενοδοχεία για να αποφασίσουν τι τάσει του κάποια μέρα των βουλευτών. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό. Όλα μπορούμε να τα δεχθούμε, να τα συμφωνήσουμε. Λέω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει και να είναι αποτελεσματικό. Δεν μπορεί να υπάρχει αλακάρτ αλακάρ κυβερνητική πλειοψηφία. Μια φορά με του μεν, μια φορά με του δε. Συνεπώ, εγώ δεν είμαι ο του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και το ξέρετε. Και μπορώ να δεχθώ ότι ο πολυσυλλεκτισμό για ένα κόμμα. Εδώ είναι... διαφωνούμε, ξέρω, γι' αυτό σα λέω. Εσεί είσαστε τη παλιά κοπή. Ε, Ξεχωρίστε. Ναι. Όχι, δεν συμφωνώ με τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Ούτε καν με το να κλείνουμε τι συνεδριάσει μα, δεν συμφωνώ. Σωστό. Εδώ ναι. με τη διαφάνεια, με όλε οι απόψει να ανθίσουν, να κατατίθενται δημοκρατικά να παίρνουν τι αποφάσει μα. Αλλά όταν πάρει πάρεις μια απόφαση να κυβερνήσεις τον τόπο, πρέπει να τον κυβερνήσεις τον τόπο. Και άρα εδώ τίθεται ένα θέμα που δεν είναι θέμα ηθικής τάξης, ούτε συνείδησης, ένα θέμα στοιχειώδους αποτελεσματικότητας. Εάν η συλλογική απόφαση ενός κόμματος είναι να κυβερνήσει, θα πρέπει ε, οι συλλογικές αποφάσεις να τηρούνται από όλου τους βουλευτές Ιδάλω, όπω λέει το καταστατικό τη κοινωνική ομάδα, θα πρέπει οι βουλευτέ οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη να παραδίνουν την έδρα του στον επόμενο. Ζητήσε, εσύ ζητήσατε να παραδοθούν έδρε. Δεν δε ζήτησα να παραδοθούν έδρε δεν θα ζητήσω. Μα αφήστε με λίγο. Συγχωρείτε. Συγχωρείτε. Το κάνετε αυτό όμω τώρα. Διότι εγώ έβαλε ένα θέμα θεωρητικό για το πώ θα συνεχίσουμε ω Ναι, θα αλλά θα η θεωρία έχει πράξη όταν γίνεται πράξη. Όταν τα λέμε θεωρητικά δεν έχει μια αξία. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. Ωραία. Θα, πείτε μου, κάντε μου την ερώτηση. ερώτηση είναι ότι από ξέρω εγώ, υπέγραψαν όλοι οι βουλευτέ ένα χαρτί ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα. Αυτή η κουβέντα έγινε και δεν λέω για τι βουλευτέ. Υπήρχαν και βουλευτέ οι οποίοι δεν έχουν εκλεγεί, είναι στο επικρατεία, είναι okay. επιλογέ του κόμματο κεντρικά. Είναι... Δεν είναι όλοι οι ίδιοι στην προκειμένη περίπτωση. Γι' αυτά θα τα δείτε μετά. Κοιτάξτε, λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα που αφορούν τη συλλογική λειτουργία τη κοινωνική ομάδα και την αδυναμία πολλέ φορέ δύσκολα θέματα να μπαίνουν στην συλλογική βάσανο. Εγώ όμω δεν θέλω να υποτιμήσω ένα μείζον ζήτημα στρατηγική διαφωνία, την οποία σέβομαι και θα έρθω λοιπόν σε αυτό τώρα για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω, και να τη μετατρέψω σε μια συζήτηση διαδικαστική επί τη διαδικασία. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση και λέω ότι όλα αυτά τα έβαλα σε ένα προβληματισμό για το πώ μπορεί να λειτουργεί ένα κόμμα το οποίο πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν είναι ενιαίο και είναι πολύ αλλά ότι υπάρχουν κάποια όρια όταν το κόμμα αυτό βρίσκεται στι συνθήκε διακυβέρνηση ότι δεν μπορεί να μεταφέρει. Την, τον πολυκεντρισμό και εντό τη κυβέρνηση και εντό τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κλείνει λοιπόν η παρένθεση, πάω στα δεδομένα τώρα. Κύριε Αρβανίτη, δεν υπάρχει αφιβολία ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά στρατηγική. Εγώ αυτή τη διαφορά στρατηγική σέβομαι, την άλλη άποψη τη σέβομαι. Δεν ε, λειτουργώ με μια κουλτούρα αρχηγισμού ή με μια κουλτούρα που λέει την άλλη άποψη την πνίγω, γι' αυτό και δεν ζήτησα να υπάρξουν κυρώσει ή να κινηθεί το καταστατικό κλειστή ομάδα για την ρε. καταψήφιση. Ωραία. Και ζητώ και ζήτησα και ζητώ να πάμε σε μια συντεταγμένη συλλογική διαδικασία όπου το κόμμα να πάρει αποφάσει και αφού τι πάρει αυτέ τι αποφάσει να ε, και να λειτουργήσουμε και να συνεχίσουμε. Με βάση το δεδομένο ότι κατά την άποψή μου δεν μπορεί να λε ότι εγώ καταψηφίζω τι προτάσει τη κυβέρνηση και τι στηρίζω ταυτόχρονα. Αυτό παρά είναι σουρεαλισμό. Δεν μπορώ να γιατί, μπορεί... γιατί διαφωνείτε με, το... με το, δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Δηλαδή... Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εντάξει, πάμε mm. παρακάτω. να σα πω λοιπόν τώρα κάποια πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου έχουν μια σημασία. Η Αρβανίτη, ε, όπως όπω σα είπα, εγώ σέβομαι τη διαφορά τη άποψη. Και γι' αυτό είμαι ο πρώτο ο οποίο ζητώ συντεταγμένε συλλογικέ διεργασίε. Δεν μπορώ όμως να μην, να μην, αναφερθώ στο πόσο με έχει και προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο, εκπλήξει μια στάση ως μέρος Σε προσωπικό επίπεδο, αν και ως φορέ φορές λένε κάποιοι ότι δεν πρέπει κανείς τα συναισθήματά του να τα βγάζει στην πολιτική, αλλά εγώ δεν είμαι από αυτού του ανθρώπου. Θεωρώ ότι τα συναισθήματα είναι μέρος της πολιτικής και δεν μπορεί να τα κρύψει. Με ορισμένου συντρόφου, με πολλού από αυτού του συντρόφου, δίναμε ε, μάχες και καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι με την ίδια αγωνία λίγες μέρες πριν. Με την αγωνία που εξέφραζαν και αυτοί ότι αν κλείσει μια τράπεζα θα καταστραφούμε πολιτικά και ηθικά. Απέναντι στο λαϊκό κίνημα, στους εργαζόμενους και στην ιστορία της αριστεράς. Και ζούσαμε την ίδια αγωνία για να βρούμε εναλλακτικέ λύσει, για να παλέψουμε μαζί. Δώσαμε τη μάχη του δημοψηφίσματο. Γνωρίζανε και γνωρίζαμε ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσει. Και οι ίδιοι άνθρωποι, μετά από αυτή την σκληρή μάχη που έδωσα εγώ για 17, επί 17 <κυκλή> ώρε με τι συγκεκριμένε εναλλακτικέ που είχα μπροστά μου, θεώρησαν σκόπιμα την άλλη μέρα να πούνε ότι εντάξει, τώρα αφού εξασφάλισε εσύ ότι δεν κλείνει τράπεζα και δεν καταστραφόμαστε, εμεί έχουμε το δικαίωμα εσύ να ψηφίσει και εμεί να θρέφουμε τις δάφνες ιδεολογικής καθαρότητας. Δεν αναφέρομαι στην πολιτική θέση και στάση, επαναλαμβάνω ότι σέβομαι τη διαφορετική στρατηγική, την άποψη που λέει ότι η χώρα πρέπει, ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει η αριστερά σε τέτοιε συνθήκε. Τη σέβομαι, διαφωνώ. Είπα την άποψή μου πριν. Την άποψη που λέει ότι σε αυτή την Ευρώπη δεν μπορεί. Διαφωνώ, τη σέβομαι. Λέω για το καθαρά κομμάτι που αφορά όχι την άποψη, όχι τη στρατηγική που πρέπει να κρυθεί δημοκρατικά μέσα ακόμα αλλά το ποια είναι τα όρια των συλλογικών μας αξιών και ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζεται συντροφικότητα και αλληλεγγύη μέσα ακόμα και μέσα σε μια κυβέρνηση και σε μια κοινοβουλευτική ομάδα ότι με τους ίδιους που αγωνιούσες μέχρι χθε και συμμερίζονται την αγωνία σου γιατί την πρώτη την έθεταν την άλλη σου λένε ότι εγώ σε στηρίζω βάζοντα εσένα να κάνεις τον, τα πάρεις την ευθύνη του συμβιβασμού αλλά εγώ να έχω το δικαίωμα να καταψηφίζω. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, εγώ τι θα περίμενα. Εγώ θα περίμενα να πούνε μάλιστα. Έχουμε μια διαφορετική εκτίμηση για το αν μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά η στοιχειώδη θέση και στάση αξιακή τη συντροφικότητα και τη αλληλεγγύη μα επιβάλλει να στηρίξουμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό μέχρι να καταστεί εφικτή η συμφωνία, διότι ακόμα δεν υπάρχει. Να στηρίξουμε και να ψηφίσουμε καταθέτοντα τη διαφωνία μα και την ώρα τη ψήφου, και μετά να ζητήσουμε. Τον επαναπροσδιορισμό τη στρατηγική του κόμματο και άρα και τη κυβέρνηση μέσα από μια διαδικασία συλλογική mm. ε, συζήτηση, όπω λέει το καταστατικό μα. Αυτό θα ήταν μια στάση μέσα στα πλαίσια τη συντροφικότητα, τη αλληλεγγύη. Λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα και σα το λέω με ειλικρίνεια, δεν το καταλαβαίνω ή μάλλον το καταλαβαίνω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι στο πλαίσιο κάποιων αποφάσεων που είχαν ληφθεί εδώ και καιρό. Κάποιων αποφάσεων ρήξη. Κάποιων αποφάσεων που έχουν ως ε, απόλυξη την διάσπαση του χώρου. Εγώ είμαι ο εγγυητής ενότητα ενότητας του του καταστατικού, ως πρόεδρος και θα φτάσω μέχρι το τέλος στην προσπάθεια να εγγυηθώ αυτή την ενότητα, αλλά εκβιασμένη ενότητα δεν υπάρχει πουθενά. Κύριε Πρόεδρε, θα μείνω σε αυτό, διότι είναι βαρύ και δεν προκύπτει μέχρι στιγμή ότι ήταν κάτι σχεδιασμένο, διότι τα πράγματα μπήκαν μπροστά. Ήρθαν μπροστά, ήρθε το κάρα μπροστά. Κατανοώ αυτό που λέτε, το κατανοώ απόλυτα. Οι λέξει που ακουγόντουσαν ήταν ενότητα, ήταν ζόρι. Εγώ θεωρώ ότι το δάκρυ ήταν κοινό και από αυτού που σηκώνουν και από αυτού που σηκώνουν όχι μέσα και του ξέρετε χρόνια πιο πολύ από μένα αυτού του συντρόφου σα. Είμαι και πολύ φρέσκο. Έχετε συμπορευτεί. Η ζωή θα το δείξει. Αν η φόβη μου είναι ε, δικαιολογημένη ή αδικαιολόγητη. Εν τούτης, εγώ σας περιγράφω το πώς θα περίμενα από συντρόφους και ανθρώπους που πορευθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με διαφωνίες αλλά και μαζί σε δύσκολες στιγμές να διαχειριστούν μία περίπτωση κρίσης και να διαχειριστούν και μια πραγματικότητα η οποία είναι αδύρυτη και αμήλικτη. Εάν λοιπόν κάποιος πιστεύει ότι ο Τσίπρας ως Πρωθυπουργός στις 12 του Ιούλη είχε την εναλλακτική επιλογή την οποία επέλεξε να μην ακολουθήσει, προδίδοντας αρχές και αξίες, προκειμένου να συνεχίσει την πορεία της χώρας μέσα σε ένα πλαίσιο ασφιχτικό και δεν επέλεξε ένα πλαίσιο το οποίο θα ήταν απελευθερωτικό, ας βγει και να το εξηγήσει δημόσια, χωρίς λαθροχειρίες. Και ας μας πει, ποιο ήταν αυτό το σχέδιο. Ποιο ήταν αυτό το σχέδιο το οποίο είχα και δεν ακολούθησα. Το να θέλει κάποιο να βάλει ένα συνολικό σε επερώτηση ένα συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για το αν γενικότερα μπορούμε ή δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε άλλε συνθήκε, νέε συνθήκε, να προσανατολίσουμε <Κι> τη δράση μα. <Κι> αυτό είναι απολύτω θεμητό. <Κι> <Κι> Αλλά αυτό γίνεται με όρου συντεταγμένου, γίνεται με όρου ε, συντροφικότητα και ειλικρίνεια. Δεν γίνεται με όρου εσεί γίνατε ε, οι αποστάτε από τι αξίε μα και εμεί θρέφουμε τι δάφνε ιδεολογική καθαρότητα αυτή την κρίσιμη στιγμή ούτε ε, με σχέδια τα οποία εμπάσαιρη πτώση ε, νομίζω υποτιμούν και τη νοημοσύνη αλλά και τη, τη βαθιά θεωρητική βάση που μπορεί να έχουν κάποιες σκέψεις και προτάσεις ε, δηλαδή το... το σχέδιο ας πούμε ε, 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 δεν, θέλω να, <coughs> δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες αλλά εγώ θεωρώ ότι η άποψη που λέει είναι να συζητήσουμε το νόμισμα, μάλιστα, να το συζητήσουμε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, να το συζητήσουμε με όρους όμως συγκροτημένους και με όρου ε, οι οποίοι θα στέκουν, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά. Διότι σα θυμίζω ότι στο κοινό μα πρόγραμμα, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε μια φράση ακροτελεύθερη, ότι η απόλυτη προτεραιότητά μα ε, το να αποσοβήσουμε την ανθρωπιστική καταστροφή. Απόλυτη προτεραιότητά μα. Εάν λοιπόν το θεωρητικό μα σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την απόλυτη προτεραιότητα. Και απλά είναι ένα, ένα, ένα θεωρητικό σχέδιο το οποίο δεν εδράζεται. Δεν έχει, δεν πατάει. Ε, εντάξει, εκτός ασφαλού και έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Και μπας τόσο κύριε Αρβανίτη εγώ δεν κατάλαβα αν εσείς το καταλάβατε ότι ζητήσαμε από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει όχι για να πάμε στην Δραχμή, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Ούτε αυτό ζήτησα από τον ελληνικό λαό. Όχι. Και εξ όσο γνωρίζω και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχει καταλάβει αυτό. Το να λέμε ότι το μεγάλο όχι ήταν το μεγάλο ναι στη δραχμή, ε, αυτό σηματοδοτεί μια λαθροχειρία. Την οποία δεν δικαιούμεθα απέναντι στην ιστορία μα, στου αγώνε μα, στον δημοκρατικό και ισότιμο διάλογο που κάνουμε ανάμεταξύ μα. Δεν δικαιούμεθα τι διαφορέ μα να προσπαθούμε να τι επιλύσουμε με σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, βάλεστε πάντω εκτός από, τι δυνάμει τις δυνάμεις που λογικά θα ήταν απέναντι ή τουλάχιστον μια εικόνα δεν δηλαδή, βγαίνει, υπάρχει αυτό που λέμε της εσωτερικής ε, διαπάλης οι σχέσει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και με την πρόεδρο τη Βουλή εδώ δεν είναι προσωπικό το θέμα και ούτε με αφορά οι σχέσει που έχετε και δεν μου πέφτει και λόγο. Με ενδιαφέρει η λειτουργία του κοινοβουλίου. Εντάξει, εγώ έχω εκφράσει και αυτό το προβληματισμό μου και στην ίδια και δημόσια. Οι προσωπικέ σχέσει είναι σχέσει εκτίμηση, δεν υπάρχει αφιβολία. Από εκεί και πέρα ο, οι επιλογέ του καθενό και τη καθεμιά, ιδίω όταν έχουμε θέση θεσμική ευθύνη, έχουν και μία. παράγουν αποτέλεσμα mm -hmm. των πραγμάτων. Άρα είναι σουρεαλισμό να σου λέει κανεί ότι εγώ σε καταγγέλω για να σε προστατεύσω. Δεν είμαι κάνω μικρό παιδί. Έχω άλλου τρόπου να προστατευτώ. <laughs> λοιπόν, τώρα, αν παράγει θεσμική δυσλειτουργία ή δυσαρμονία όπω υπόθηκε, κοιτάξτε, αυτό θα κρυθεί και από το, το επόμενο διάστημα. Αν ε, η, η πρόθεση είναι να παίζουμε ένα κλεφτοπόλεμο και να ψηφίζουμε σε 6 το πρωί εξαντλημένοι και κοιμόμενοι στα έδρα πούμε, για να δείξουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αντιστεκόμαστε στην Τρόικα, εντάξει, τώρα αυτά είναι παιδικά πράγματα. Αν ε, υπάρχει διάθεση για ουσιαστική που νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει για ουσιαστική συνεργασία ώστε να τηρούνται οι κανονισμοί, το σύνταγμα, οι διαδικασίε και ταυτόχρονα να έχουμε και αίσθηση τη πολιτική ευθύνη mm. απέναντι στι αποφάσει που έχουμε mm -hmm. να πάρουμε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να. Η στάση του πρόεδρου της Δημοκρατία στην κρίση. Το πρόεδρο τη Δημοκρατία με μεγάλη αγωνία, νομίζω, έχει σταθεί στις δύσκολες, σε δύσκολε αποφάσει και είναι εξαιρετικά θεσμικό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Θυμάμαι ότι είχαν πέσει όλοι πάνω του να το ζητήσουν να μην κάνει δεκτό το δημοψήφισμα. Ε, το καθήκον του έπραξε, όπω όριζε ο καονισμό, το σύνταγμα πάνω απ' όλα. Αλλά πέρα από τη, το πλαίσιο το συνταγματικό στο οποίο λειτουργεί και είναι απόλυτα θεσμικό και σωστό, νομίζω ότι έχει και μια πραγματική αγωνία για τον τόπο, mm -hmm. την οποία την δείχνει πέρα και έξω από τα θεσμικά κλισέ και από το πρωτόκολλο. Μια αγωνία πραγματική που μου την εκφράζει και καθημερινά που είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή και μια αγωνία για το μέλλον αυτού του τόπου. Μπορεί να έχουμε διαφορετικέ απόψει, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική mm -hmm. συνεργασία. Ωραία, σαφέ. Τέσσερα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη κουβέντα. Και ρωτά, ρωτάω. Ε, ο μήνα έχει 29. Πριν έρθετε στην εξουσία, τέτοιο καιρό ήμουν διακοπέ. Τώρα σταμάτησε να κάνει διακοπέ. Ε. Εντελώ, πρώτη φορά αριστερά. Θα σα ρωτήσω λοιπόν έτσι για να προχωρήσουμε. Θα πάμε σε εκλογέ. Θα έχουμε συνέδριο και με τι προοπτική. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μα πού ακριβώ πατάμε και τι ακριβώ έχετε στο μυαλό σα. Συνέδριο εννοείται κομματικό. Ναι, δηλαδή θα λυθούν τα θέματα στο συνέδριο και για να μπορέ... Γι' αυτό είπα εγώ ότι έχει μεταφερθεί το πρόβλημα τη χώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και τούμπαλιν αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται εκλογέ. Κύριε Αρβανίτη, εγώ θα ήμουν ο τελευταίο που θα είχα λόγο να θέλω εκλογέ. Εάν είχαμε εξασφαλισμένη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε ένα σχέδιο ολοκλήρωση τη τετραετία, τα 3,5 επόμενα χρόνια, που εκ των πραγμάτων συμπεριλαμβάνουν και το τέλο του προγράμματο και την έξοδο από τα μνημόνια και την προσπάθεια να δώσουμε τη μάχη και να κρυθούμε στην πραγματική πολιτική και όχι στη θεωρία, γιατί αν καταφέρνουμε να χτυπήσουμε και να συγκρουστούμε αποτελεσματικά με τους θύλακε εξουσίας, με την ολιγαρχία, να δώσουμε ανάσες, να δώσουμε δυνατότητες αναδιανομής, στήριξη των αδύναμων. Mm. Α, αν δεν έχω κοινοβουλευτική πλειοψηφία όμω, θα αναγκαστώ. Θα αναγκαστούμε να πάμε σε εκλογές. Αυτό λοιπόν θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό. Ευτυχώ ή δυστυχώ και από τι αποφάσει που θα ληφθούν ε, στο επίπεδο του κόμματο, στο επίπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεδομένω αυτή τη πραγματική διάσταση που υπάρχει και από την επιτροπή. Έχουμε και την Επιτροπή. Ποια είναι η πρότασή σα εδώ, Νομίζω ότι η πρότασή μου είναι η πρόταση λογική. Η πρόταση τη λογική. Ότι ε, ε, έχουμε ένα κόμμα όσων μελών έχουμε, αυτά τα μέλη έχουμε, πρέπει να τα εμπιστευτούμε και πρέπει συντεταγμένα αυτά τα μέλη να δώσουν απαντήσει χωρίς προσπάθειες ούτε να τους ε, ε, εκμεεύσουμε την απάντηση με δημοκρατικό τρόπο με συντεταγμένο τρόπο και ότι οι απαντήσεις αυτές δεν πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο ε, μιας διαδικασίας αρπακόλα ε, ούτε με έναν τρόπο που υποτιμά και τη στρατηγική ενόραση που κρύβεται πίσω από τις απαντήσεις mm. πρέπει να γίνει μια διαδικασία συγκροτημένη, να πάει το κόμμα σε ένα έκτακτο συνέδριο διότι έκτακτας είναι οι συνθήκες οι οποίες, ε, Δρομολογούνται αυτή τη στιγμή, σύντομα να πάει, όχι στο δινεκέ. Σύντομα, με δηλαδή. αμέσω μετά τι καλοκαιρινέ διακοπέ να ξεκινήσουν οι διαδικασίε. ώστε α, α, όχι με στον Αύγουστο, το δύσκολο το βλέπω, αρχέ Σεπτέμβριο να, να γίνει ένα συνέδριο, να εκλεγούν αυτή Είναι, είναι μια καλή είδηση. Που... Οι οποίοι θα αποφασίσουν και στα κρίσιμα στρατηγικά διλήμματα, ποια είναι η πορεία τη αριστερά από εδώ και πέρα, ποιο είναι το νέο στρατηγικό σχέδιο, το νέο yeah. πρόγραμμα, τα, 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 τα υπαρξιακά ερωτήματα που θέσατε πιο πριν. Αυτή νομίζω είναι η πρόταση λογική, τη λογική. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει απέτηση από μερίδα μελών κεντρικής Κεντρική Επιτροπή να τοποθετηθεί το κόμμα άμεσα και τώρα, πριν τη συμφωνία. Δηλαδή αυτό που σα έλεγα πριν, ότι έχω μια βόμβα στα χέρια, και όχι μόνο δεν υπάρχει στοιχειώδης ένδειξη συντροφική αλληλεγγύη λέει να την κουβαλήσουμε μαζί, να την, ασφα... να την ασφαλίσουμε τη βόμβα που είναι απασφαλισμένη και μετά συζητάμε. Αλλά να σου λέει, Όχι, εμεί θα σε αναγκάσουμε να σκάσει τα χέρια σου η βόμβα. Λοιπόν, αυτό εν εγώ δεν το καταλαβαίνω. Είπα πριν <ΣΣ1> ότι ναι. είναι στα όρια τη δική μου πολιτική ε, αξιακή προσέγγιση. Αλλά εν πάση ετός, αν υπάρχει αυτή η απέτηση, το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι να ζητήσει κανεί αυτό το κρίσιμο θέμα για το μέλλον τη αριστερά και την ιστορία τη τη χώρα να μην ληφθεί στο επίπεδο μια πολιτική γραμματεία ή μια κεντρική επιτροπή. Να αποτανθούν τα μέλη. Και επειδή άλλο τρόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποτανθούν τα μέλη δεν υπάρχει παρά από το να ζητήσουμε τη γνώμη του με μια κάλπη, αν υπάρχει αυτή η απέτηση, η μόνη εκδοχή είναι. Όπω όπως είπαμε, δημοκρατικά ο λαό και η δημοκρατία δίνουν διέξοδο στα διέξοδα, έτσι και δημοκρατικά το κόμμα και τα μέλη να στηθεί μια κάλπη και να αποφασίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο φυσικά δεν αναιρεί την πρόταση για έκτακτο συνέδριο μετά για να λύσει και τα ζητήματα Εγώ θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, τον τελευταίο χρόνο με το πεντάμινο τη ε, της ανάθεση που έχετε από τον Νικόλαο να είστε ο του, ποιο ήταν το λάθο σα, Άμα ήταν ένα, θα ήμουν ευτυχή. <laughs> <laughs> το μεγάλο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι. αλλά εκ των υστέρων όμω μπορεί να κρίνει κανεί. Ε, βέβαια. Αλλιώς... Διότι αλλιώ είσαι στη στιγμή εκείνη. Ενώ είχα εντοπίσει και είχα εξηγήσει και στου συνεργάτε μου ότι εάν αυτή η σύγκρουση πάρει χαρακτηριστικά μια ολομέτωπη σύγκρουση με την. Με τις κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη πρέπει να γίνει νωρίς και όχι αργά. Να γίνει δηλαδή το Φλεβάρι mm. διότι α, εκτιμούσα και νομίζω όχι άδικα ότι θα αποδυναμωθεί η ισχύ ας πούμε της εκλογικής νίκης και ότι το κλίμα ήταν ευνοϊκότερο το Φλεβάρι α, παρασυρθήκαμε μετά την 20η του Φλεβάρι σε μια ε, διαπραγμάτευση η οποία ουσιαστικά ήταν μια διαρκής ε, θωρά της σάρκας μας ε, βέβαια ομολογώ ότι δεν είναι εύκολη απόφαση να πει κανείς ότι εγώ δεν πληρώνω και ας γίνει ότι, ότι βρέξεις κατεβάσει. δεν είναι εύκολη απόφαση πολύ δύσκολη απόφαση mm. παρ' όλα αυτά εκ των υστέρων διαπιστώνω ότι θα ήταν προτιμότερο εφόσον ούτως ή άλλως ήταν σχεδόν μαθηματικά βέβαια ότι θα φτάναμε εκεί αλλά ξέρετε η ελπίδα 20, δεν είναι τελευταία ναι, ναι. Είχε πάντοτε ναι. την ελπίδα ότι οι δυνάμει στην Ευρώπη, ότι η δημοκρατική προσήλωση στι αξίε και στι αρχέ τη δημοκρατία, ότι η κινητοποίηση των λαών, ότι οι κυβερνήσει ή άλλε που λένε ότι αυτή η Ευρώπη δεν έχει προοπτική, θα μα έδινε μια διέξοδο, ένα πλαίσιο διεξόδου. Δεν υπήρξε τελικά. Εν τούτη όμω, επαναλαμβάνω ότι γι' αυτό το εξάμεινο εγώ ε, αισθάνομαι περήφανο, για τη μάχη που δόθηκε. Mm -hmm. ε, γίνανε βεβαίω λάθη. Πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες δεν έχουμε φτάσει σε σημείο που να πούμε ότι τα λάθη που γίνανε οδηγήσαν σε μια καταστροφή, η οποία δεν... είναι ανατάξιμα, όλα είναι ανατάξιμα, όλα τα μεγέθη είναι ανατάξιμα ε, και πιστεύω ότι μπροστά μας έχουμε ένα πολύ δύσβατο δρόμο διαρκούς αγώνα και διεκδίκησης Προκειμένου να πετύχουμε όσα περισσότερα μπορούμε για τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτό είναι ο στόχος. Μας. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σε δύο χρόνια εδώ στο κόκκινο. <laughs> να υπάρχει και το <laughs> κόκκινο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και να είστε καλά κι εσείς. καλή Σα ακούμε καθημερινά. Και νομίζω ότι. Ναι, δηλαδή καταφέρει... γι' αυτό είχατε θυμό. Έχετε <laughs> καταφέρει. <laughs> να... Μου θυμό. θυμό για αυτά που ακούω κάθε μέρα. <laughs> <laughs> ε, <laughs> αλλά τώρα, Έχετε καταφέρει να κερδίσετε την εμπιστοσύνη και σε δύσκολε στιγμέ. Όχι μόνο του ακρο... ακροατηρίου τη αριστερά, αλλά ενό ευρύτερου ακροατηρίου και αυτό <laughs> μεγάλη επιτυχία. Αυτό όμω, αν πω τώρα και τώρα, δεν αλλάζουμε. Αυτό οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ ω ιδιοκτησία που έδωσε τη δυνατότητα καταρχήν σε αυτό το ραδιόφωνο να είναι ανοιχτό, να τοποθετείται ο άνθρωπο, ο συνάδελφο ανοιχτά, χωρί φόβου. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να λε ότι είναι ένα κομματικό ραδιόφωνο, έχουν αποτύχει τα προηγούμενα. Εδώ είναι ένα στίχημα το οποίο νομίζω ότι οφείλεται και στον ιδιοκτήτη του. Στο σύνολο δηλαδή του, του ΣΥΡΙΖΑ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Κυρίε Ευχαριστώ ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου που μα ακούσατε. Καλό απόγευμα. Ακολουθεί ο Παπίσα με το μαγκαζίνο.